Καλησπέρα και πάλι. Θα συζητήσουμε φέτος με τον Αριστοτέλη στο χέρι. Θα διατυπώσουμε, όπως θα είδατε, μια υπόθεση εργασίας η οποία θα φέρνει τον Αριστοτέλη στην εποχή μας. Θα τον τοποθετεί στο πλαίσιο των χώρων όπου ζούμε και θα διεξάγουμε διάλογο με το έργο του. Θα αναζητήσουμε δηλαδή απαντήσεις και διαπιστώσεις του μεγάλου αυτού στοχαστή, του Σταγυρίτη, για αυτά τα οποία θα δει γύρω του ή που θα διαπιστώνει ότι συμβαίνουν στην καθημερινότητα όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά του συνολικού κόσμου της εποχής μας. Και ξεκινώντας ακριβώς από αυτή την υπόθεση, το ερώτημα που τίθεται προκαταβολικά ως μια γενική, αν θέλετε, εντύπωση, ποιο θα μπορούσε να είναι, ποια θα ήταν η εντύπωση του Αριστοτέλη αν ερχόταν και έβλεπε τις κοινωνίες της εποχής μας. Ποια είναι η κατάσταση της ζωής των ανθρώπων σήμερα από πλευράς ευημερίας, στον τομέα της οικονομίας, στο πολιτικό σύστημα, στις ελευθερίες, στην ιδέα της δικαιοσύνης, στο σκοπό της πολιτικής, στο σκοπό του ανθρώπου αν θέλετε. Ποια είναι η καλύτερη κοινωνία που θα μπορούσε να αξιολογηθεί συγκριτικά με την εποχή μας. Ποια νομίζετε ότι θα ήταν η πρώτη αντίδραση του Αριστοτέλη. Όταν με ρώτησε ένας φίλος θέτοντάς μου ακριβώς αυτό το ερώτημα, του λέω θα σπεύσει γρήγορα να πάει ξανά στον Άδη, γιατί δεν θα μπορεί να αντέξει το γεγονός ότι οι ανθρώπινες κοινωνίες σήμερα και μάλιστα η ελληνική κοινωνία οπισθοδρόμησε τόσο πολύ. Επανήλθε δηλαδή στις απαρχές της, στην προσωλώνια εποχή. Εάν θελήσει κανείς, και αυτό θα επιχειρήσουμε άλλωστε να κάνουμε εδώ, να βάλουμε τα πράγματα σε μια συγκριτική βάση. Σύμφωνα με το έργο του Αριστοτέλη, και γιατί το έργο του Αριστοτέλη, διότι πέραν του ότι είναι ο Αριστοτέλης ένας μεγάλος στοχαστής που ερμηνεύει τα πράγματα, είναι και μια μοναδική πηγή για την πόλη, για αυτό που συνέβαινε στην πόλη, για το πώς εξελίχθηκε η πόλη από τις απαρχές της μέχρι την νεότερη εποχή. Την εποχή δηλαδή που ο Αριστοτέλης έζησε, νεότερη ως προς αυτόν, σύγχρονη για αυτόν. Εάν λοιπόν θέσουμε το ερώτημα σε αυτή τη βάση, νομίζω ότι δεν θα άντεχε να παραμείνει και να ζήσει σε ένα καθεστώς το οποίο ο ίδιος θα το αξιολογούσε ως μία έσχατη ανελευθερία. Ποιος σήμερα αλήθεια διανοείται ότι είναι δούλος πολιτικά, ότι δεν ζει την πολιτική ελευθερία. Αυτό, αν θέλετε, στο επίπεδο του Αριστοτέλη είναι το μείζον. Το μείζον, αλλά η προϋπόθεση του ελάσσονος. Δεν μπορεί να διανοηθεί ότι σήμερα οι κοινωνίες ζουν στο καθεστώς της εκλόγιμης μοναρχίας και ότι θεωρούν παρόλα αυτά ότι είναι ελεύθεροι. Δεν μπορεί να διανοηθεί, δεν θα μπορεί να διανοηθεί, διότι το έργο του το λέει, ότι υπάρχουν στοχαστές που σήμερα θεωρούνται μεγάλοι στοχαστές και οι οποίοι διδάσκουν ότι οι κοινωνίες, οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι και σε ατομικό, προσωπικό και σε κοινωνικο-οικονομικό και σε πολιτικό επίπεδο. Ότι δηλαδή συντρέχει η κοινωνική και πολιτική ελευθερία εκτός από την ατομική. Γι' αυτό και
Η απάντησή μου ήταν να του πω πώς θα αντιδρούσε ο Αριστοτέλης εάν διάβαζε τον ορισμό της δημοκρατίας σε ένα έγκριτο λεξικό, το καλύτερο ίσως, της νεοελληνικής, που είναι το λεξικό Τριανταφυλλίδη, που ορίζει τη δημοκρατία ως το πολιτικό σύστημα που στηρίζεται στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και που λειτουργεί με βάση την βούληση της πλειοψηφίας των πολιτών. Τι είναι η πολιτική κυριαρχία? Ας μην πούμε τι είναι. Θα το πούμε στη συνέχεια. Δεν εννοείται δημοκρατία με πολιτική κυριαρχία. Αλλά την ασκεί η κοινωνία. Ασκώ την πολιτική κυριαρχία που σημαίνει την καθολική, την κυρία πολιτική αρμοδιότητα όταν εγώ κυβερνάω. Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Δηλώνει ότι ο άνθρωπος χρησιμοποιεί την ψήφο για την οποία είναι έτοιμος να επαναστατήσει αν του τη στερήσουν, προκειμένου τι? Να εκχωρήσει την ελευθερία του. Στο όνομα του να διαιτητεύσει μεταξύ αυτών οι οποίοι θα ασκήσουν την πολιτική εξουσία και τους οποίους δεν τους όρισε αυτός, οι μηχανισμοί τους όρισε. Διεκδικεί το δικαίωμα να εκχωρήσει την ελευθερία του σε κάποιον από αυτούς. Την ολική ελευθερία, αυτό που εννοούν καθολική ελευθερία. Όπως θα διαπιστώσουμε, η αρχή της πλειοψηφίας που τίθεται σήμερα ως το καταστάλαγμα της δημοκρατίας είναι μια πρακτική, τεχνική, ένας τρόπος. Πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται, περισσότεροι του ενός, που βρίσκονται σε έναν χώρο, να βρίσκουν και ένα μέσο συνεννόησης. Δεν μπορούν να λειτουργούν με βάση την ομοφωνία και άρα πρέπει να βρουν έναν τρόπο, και αυτός ο τρόπος είναι η αρχή της πλειοψηφίας. Τι θα πούν οι περισσότεροι? Αυτό όμως, το μέτρο της πλειοψηφίας, δεν το χρησιμοποιεί μόνο η δημοκρατία, το χρησιμοποιούν όλοι. Και οι φεουδάρχες του Αγγλικό Κοινοβούλιο τον 17ο, 18ο, 19ο αιώνα με βάση την αρχή της πλειοψηφίας αποφάσιζαν. Και σήμερα τα κοινοβούλια με βάση την αρχή της πλειοψηφίας αποφασίζουν. Η δημοκρατία ορίζεται διαφορετικά, θα μας πει ο Αριστοτέλης. Και θα δούμε πώς αναλύεται και στο επίπεδο του σκοπού της, του γιατί η δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν είναι αυτός σκοπός, θα μας πει. Αλλά και των θεσμών που υποστασιοποιούν το σκοπό της δημοκρατίας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από το θεμελιώδες, που είναι η πρωτογενής κοινωνία. Η κοινωνία μέσα στην οποία οι άνθρωποι καλούνται να στεγαστούν, να υπάρξουν, το κοινό σπίτι. Θα συζητήσουμε με τους μείζονες στοχαστές της εποχής μας. Και σπέβδω από τώρα να πω, θα το διαπιστώσουμε όμως καθοδόν, ευθύς αμέσως, ότι δεν θα μπορούσε ο Αριστοτέλης να μην μείνει έκπληκτος για το πόσα λίγα ξέρουν αυτοί που θεωρούνται κολοσσοί της γνώσης σήμερα και πόση έπαρση, δηλαδή μεγάλη ιδέα έχουν για τον εαυτό τους. Και ενδιαφέρουν να σταθούμε σε αυτό, διότι τι δηλώνει ένας στοχαστής στην εποχή μας? Ότι είναι μεγάλος επειδή περιγράφει και διαπιστώνει αυτό που συμβαίνει στην εποχή μας. Αλλά εάν μπούμε λίγο πιο μέσα στα πράγματα, εάν τον βάλουμε κοντά στον Αριστοτέλη, θα διαπιστώσουμε ότι αυτό που κάνει ο νεότερος μεγάλος στοχαστής είναι να ενδύει τα φαινόμενα τα οποία ζει στην εποχή του, σήμερα δηλαδή,
με όρους οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με αυτό που οι όροι κλήθηκαν, δημιουργήθηκαν και κλήθηκαν να περιγράψουν. Ανέφερα πριν τη δημοκρατία. Ολόκληρο το οπλοστάσιο, το νεολογικό οπλοστάσιο της εποχής μας έχει αντληθεί από την ελληνική γραμματεία. Και όταν λέμε από την ελληνική γραμματεία δεν εννοούμε ότι αυτοί που συγκροτούν, που διασώθηκε επίσης, την ελληνική γραμματεία, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης και οι άλλοι, δημιούργησαν έννοιες για να αποδώσουν φαινόμενα, πήραν τις έννοιες οι οποίες δημιουργήθηκαν εν το γίγνεσθε μέσα στην πόλη και ανέπτυξαν διάλογο με αυτές, με τα φαινόμενα της πόλης. Τα αντιμετώπισαν κριτικά, τα ανέδειξαν, τα ενέταξαν μέσα στο ιστορικό γίγνεσθε, άρα απέδιδαν φαινόμενα εκείνης της εποχής. Όταν μίλησαν οι Έλληνες για δημοκρατία, γνώριζαν τι περιείχε ο όρος. Όταν μίλησαν για ολιγαρχία, επίσης. Όταν μίλησαν για χρηματιστική οικονομία, για πολιτεία, για οποιονδήποτε όρο και να επικαλεστούμε, για ελευθερία, γνώριζαν τι σήμαινε. Αλλά γνώριζαν επίσης ότι άλλο περιεχόμενο, όπως και άλλο σκοπό πολιτικής, είχε μια κοινωνία στην εποχή του Σόλωνα και άλλο στην εποχή του Περικλή. Για να μην πάμε και αργότερα, για να δούμε πώς διαφοροποιείται. Το να παίρνει λοιπόν, να παραλαμβάνει τις έννοιες, αλλά να τις αδειάζει από το πραγματικό τους περιεχόμενο για να περιγράψει φαινόμενα που δεν ανταποκρίνονται σε αυτά και που στην ελληνική πόλη τα περιέγραψαν ως κάτι εντελώς διαφορετικό, σημαίνει ότι το τοποθετούμε στα μυαλά των ανθρώπων ιδέες οι οποίες είναι νομιζόμενες, δεν τις βιώνουν δηλαδή, αλλά τοποθετούμε και τους ανθρώπους σε άλλη εποχή. Έτσι λοιπόν, ενώ ζούμε στην προσολόνια εποχή, εξ επόψεως θεσμών, αξιών και πραγματικοτήτων, όταν μας λένε σήμερα ότι ζούμε σε δημοκρατία, αυτομάτως θεωρούμε όλοι και πιστεύουμε πως ζούμε σε δημοκρατία και ότι αυτό που ζούμε είναι η δημοκρατία. Τι θα απαντούσε λοιπόν ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του ή στην Αθηναίων πολιτεία για αυτό το ζήτημα? Τι θα αντέτεινε? Πόσο θα άντεχε μία συνάντησή του με τους μείζονες στοχαστές της εποχής μας? Μην πάμε στα φαινόμενα εκείνα της αναγέννησης και του διαφωτισμού, που σήμερα, ενώ ανήκουν στο οστεοφυλάκιο της ιστορίας, τα επικαλούνται για να ερμηνεύσουν τα σημερινά φαινόμενα. Ας μιλήσουμε για τους σημερινούς μεγάλους στοχαστές, οι οποίοι θα δηλώσουν ότι ζούμε την καθολική ελευθερία, θα δηλώσουν ότι ζούμε τη δημοκρατία, ότι είμαστε επομένως σε μια φάση που δεν έχει σε τίποτε να συγκριθεί, όπως δεν έχει και τίποτε να εμπνευστεί από το παρελθόν, που δημιουργεί διχοτομικές τομές μεταξύ νεωτερικότητας, όπως λέει, και παράδοσης, μεταξύ βιομηχανικής και προβιομηχανικής κοινωνίας, μεταξύ νεωτερικής δημοκρατίας και προνεωτερικής δημοκρατίας και πολλά άλλα. Να δούμε το θεμελιώδες λοιπόν. Θα μου επιτρέψετε να βγάλω το σακάκι, γιατί εδώ έχουμε πολύ ζέστη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το θεμελιώδες ζήτημα που έχει να κάνει με την πόλη. Τι θα βρει? Ας σκεφτούμε αυτό πρώτα. Τι θα συναντήσει ο Αριστοτέλης που θα είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο ζούσε στην εποχή του? Τι κοινό υπάρχει και τι καταναλογίαν όμοιο
έχει να διαπιστώσει ώστε να δούμε κατά πόσον αυτά τα φαινόμενα τα οποία έζησε ο κόσμος στην πόλη μπορούν να παραχθούν ή να συγκριθούν με τα φαινόμενα τα οποία ζει η εποχή μας. Γιατί το σημαντικό δεν είναι να διαπιστώσουμε ότι ο Αριστοτέλης ή οποιοδήποτε στοχαστής της αρχαιότητας ή η πόλης η ίδια ήταν μια υπέρλαμπρη πραγματικότητα που δημιούργησε επίσης και έναν πνευματικό πολιτισμό σε μια πολύ πολύ παλαιά εποχή. Δεν είναι αυτό που συγκροτεί την έννοια της επικαιρότητας του ελληνικού κόσμου και των στοχαστών του. Αυτό που θα δούμε εδώ ότι συγκροτεί την έννοια της επικαιρότητας του ελληνικού κόσμου και της ελληνικής γραμματείας είναι ότι μπορεί να αποτελέσει το όχημα πάνω στο οποίο θα στηρίξουμε μια ολόκληρη επιστημονική πειθαρχία, μια γνωσιολογία, ένα σύστημα γνώσης που θα μας επιτρέπει να ερμηνεύουμε το παρελθόν, να αξιολογούμε το παρόν με βάση ένα συνολικό τρόπο προσέγγισης του κοινωνικού γίγνεσθε και να βλέπουμε πού πηγαίνει ο κόσμος. Γιατί όπως θα έχετε διαπιστώσει, το μεν παρελθόν μεθερμηνεύεται, όπως και οι έννοιες που αντλήθηκαν από το ελληνικό παρελθόν, κατά τον τρόπο της προβολής του παρόντος στο παρελθόν. Θα έχετε προσέξει ότι μιλάνε για την αρχαία Ελλάδα. Αν ερχόταν εδώ ο Αριστοτέλης, θα δεχόταν τον όρο αρχαία Ελλάδα. Ελλάδα, σε καμιά περίπτωση. Διότι δεν υπάρχει έννοια της Ελλάδας κατά τον τρόπο που υπάρχει σήμερα. Υπάρχει ένας ελληνικός κόσμος που πολιτικά ως έθνος συγκροτείται στη βάση αυτού που συμβατικά έχω αποκαλέσει κοσμοσύστημα. Ένα ολόκληρο σύνολο πόλεων που πολιτικά με όρους συνέργειας εκφράζουν το έθνος των Ελλήνων. Άρα το αντίστοιχο που θα έβλεπε ο Αριστοτέλης ότι είναι στα σημερινά δεδομένα, βεβαίως δεν θα ήταν η Ελλάδα το νεοελληνικό κράτος, αλλά θα ήταν ολόκληρος ο κόσμος, το σύνολο του πλανήτη. Άρα θα διαπίστωνε ότι εκεί η θεμέλια κοινωνία, η κοινωνία που συγκροτεί την ολότητα των ανθρώπων, είναι η πόλης. Σήμερα αυτό που συγκροτεί την συνολική αλλά πρωτογενή κοινωνία, τη θεμέλια κοινωνία μέσα στην οποία εντάσσονται και ζουν οι άνθρωποι, είναι το κράτος έθνος, όπως θα το λέγαμε. Η διαφορά είναι στην κλίμακα. Τι σημαίνει κλίμακα? Η κλίμακα έχει να κάνει με το μέγεθος της κοινωνίας. Έχει να κάνει όμως και με όλα τα άλλα τα οποία συνθέτουν την ολότητα του κόσμου, του κοσμοσυστήματος, επομένως. Θα αναφερθούμε στις παραμέτρους οι οποίες έχουν να κάνουν, επομένως, με την λειτουργία των κοινωνιών στη μία, στη μικρή κοσμοσυστημική κλίμακα ή στην άλλη, στη μεγάλη κοσμοσυστημική κλίμακα. Η οικονομία της Αθήνας, παραδείγματος χάρη, των 5ο ή τον 4ο αιώνα παρήγε δημοκρατία. Η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών σήμερα, παρόλο ότι δεν έχει να κάνει από άποψη μεγέθους με την οικονομία της Αθήνας που ήταν η μεγάλη δύναμη της εποχής, παράγει μόνο ένα προσωλώνιο σύστημα. Γιατί? Διότι δεν θα εξετάσουμε την οικονομία σε σχέση με τα απόλυτα μεγέθη. Δεν είναι ποσοτικό το ζήτημα. Έχει να κάνει με τις επενέργειες, τη δυναμική και τα αποτελέσματα αυτής της δυναμικής που παράγει μέσα στον χώρο στον οποίο εξετάζεται. Η οικονομία της Αμερικής σε σχέση
με την Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οικονομία της Αθήνας σε σχέση με την Αθήνα της εποχής του 5ου αιώνα. Αν λοιπόν δούμε το συνολικό πλαίσιο των θεσμών της μεγάλης κλίμακας σήμερα με το πλαίσιο των θεσμών και των λειτουργιών και των αξιών της Αθήνας, θα διαπιστώσουμε ότι αυτά που συναντάμε σήμερα και που ζούμε τα έζησαν στην προ-Σολώνια εποχή, έως το Σόλωνα. Θα το δούμε αυτό όταν αρχίσουμε να προσεγγίζουμε τις πολιτείες. Αλλά από τώρα διευκρινίζουμε ότι το ζήτημα της πόλεως έχει να κάνει με την κλίμακα και όχι με το ασύμβατο λόγο της κλίμακας να συγκριθεί και να επομένως να συζητήσουμε αυτά τα οποία συνέβαιναν στην πόλη με την, με το κράτος έθνος που είναι η μεγάλη κλίμακα. Η μεγάλη κλίμακα είναι το μείζον γεγονός μιας νέας εποχής του κόσμου, του κοινωνικού ανθρώπου που ανοίγεται στις μέρες μας, αλλά η εξέλιξή του, η εξέλιξη του κοινωνικού γεγονότος δηλαδή, των ανθρωπίνων κοινωνιών, είναι σε μηδενική ουσιαστικά αφετηρία. Άρα λοιπόν δεν θα βρει ο Αριστοτέλης σήμερα την πόλη. Η πόλη έχει μεταβληθεί σε άστη, σε αστικό κέντρο, η Αθήνα και η περιοχή της Αττικής, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι η σύγκριση της πόλεως ως κράτους, ως θεμελιώδους κοινωνίας, δεν θα γίνει με το άστι, δεν θα προσεγγιστεί με τον όρο της αυτοδιοίκησης παραδείγματος χάρη, αλλά με το, μέσα στο πλαίσιο, σε σύγκριση μάλλον, με το κράτος έθνος. Έχουμε συνεπώς αυτή την καινούργια πραγματικότητα η οποία συσχετίζεται κατά αναλογία με την εποχή μας. Με την εποχή, συγγνώμη, της πόλεως κράτους, της εποχής του Αριστοτέλους. Εδώ θα διαπιστώσουμε μία πολύ μεγάλη διαφορά στο ζήτημα του τι συγκροτεί, στο ερώτημα του τι συγκροτεί την κοινωνική ολότητα. Ο Αριστοτέλης θα μας πει ότι οι κοινωνίες, οι άνθρωποι συγκροτούν κοινωνίες και οι κοινωνίες συγκροτούνται σε πολιτικές κοινωνίες. Πολιτικές κοινωνίες είναι κοινωνίες πόλεων. Θεμελιώδεις κοινωνίες που συγκροτούνται πολιτικά. Σήμερα οι κοινωνίες που συγκροτούνται πολιτικά, τα έθνη, συγκροτούνται μέσα σε ένα κράτος. Οι Έλληνες συγκροτούν την ενιαία πολιτική τους έκφραση, το ελληνικό κράτος. Οι Ιταλοί το ίδιο και όλοι οι άλλοι το ίδιο. Αυτή είναι η βασική αρχή. Στον ιστορικό ελληνικό κόσμο και της εποχής του Αριστοτέλη, των πόλεων κρατών, αλλά και στη συνέχεια, το πολιτικό διακύβευμα του έθνους αποτελεί και πολιτικό διακύβευμα της κοινωνίας, δηλαδή το έθνος των Ελλήνων είναι μια πολιτισμική έννοια, η οποία όμως όταν έρχεται η στιγμή να εκφραστεί πολιτικά, άρα να δείξει ότι υπάρχει η αλληλεγγύη και η συνοχή της, αυτό γίνεται κατά τον τρόπο της συνέργειας των πόλεων. Δεν συγκροτούν ένα έθνος σε ένα κράτος. Αυτό θεωρείται κατεξοχήν ανελεύθερο. Και θεωρείται κατεξοχήν ανελεύθερο για έναν πολύ απλό λόγο. Ότι το επικοινωνιακό σύστημα εκείνης της εποχής που εδραζόταν στην φυσική συνάντηση των ανθρώπων
δεν επέτρεπε να συγκροτηθούν κοινωνίες με όρους ελευθερίας. Έπρεπε να δημιουργηθούν οι θεμελιώδεις κοινωνίες των πόλεων. Εάν καθ' υπόθεση δεχθούμε ότι ο ελληνικός κόσμος, κάποιος, κατόρθωνε να ενώσει τους Έλληνες σε ένα ενιαίο κράτος, με μια ενιαία πολιτιακή αρχή, η οποία να διαχέεται με όρους πολιτικής κυριαρχίας όπως σήμερα και στον τελευταίο πολίτη, τότε ο ελληνικός κόσμος θα είχε εξελιχθεί κατά τον τρόπο του βαρβαρικού, δηλαδή δεσποτικά. Δεν θα μπορούσε να ελέγξει η κοινωνία το πολιτιακό σύστημα. Αυτό το διαπιστώνουμε στην περίοδο της Οικουμένης, μετά τον Αλέξανδρο, που όμως διασώθηκε η ελευθερία, άρα το εθνικό διακύβευμα, η συνείδηση κοινωνίας, όπως διασώθηκαν και τα πολιτιακά συστήματα των Ελλήνων της κλασικής εποχής. Γιατί? Διότι διασώθηκε η πόλης ως το θεμελιώδες κοινωνικό κύτταρο. Αυτό το συναντάμε μέχρι και το 19ο αιώνα. Τα μικρασιατικά μέχρι και το 1922. Και όταν κανείς εξετάζει τα κοινά της τουρκοκρατίας και δει τις πολιτείες των Ελλήνων μέσα στα κοινά, θα διαπιστώσουμε ότι έχουν τις ίδιες αρχές, αξίες δηλαδή, όχι αξιώματα, που έχουν και οι πολιτείες που μας διδάσκει ο Αριστοτέλης για την κλασική εποχή. Ναι μεν, η κεντρική πολιτεία, δηλαδή το κεντρικό πολιτικό σύστημα της Κοσμόπολης, έχασε αυτό τον χαρακτήρα, αλλά διατηρήθηκε και δεν μετεβλήθη ο ελληνικός κόσμος σε δεσποτικό, δεν μετεβλήθη σε αυτοκρατορίες, σε αυτοκρατορία ή σε αυτοκρατορίες αν δούμε τα πολλά του κράτη στους ελληνιστικούς χρόνους. Γιατί? Διότι διατηρήθηκε ως θεμελιώδες κοινωνικό κύτταρο η πόλης και όχι το μεγάλο εδαφικό κράτος. Αυτό λοιπόν είναι ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο μας επιτρέπει να δούμε μία παράμετρο του ελληνικού κόσμου, την οποία αναμφίβολα θα ετίθετο στο διάλογο του Αριστοτέλη με τους νεωτερικούς στοχαστές, τόσο ως προς το ποια είναι η φύση του ελληνικού κόσμου από τις απαρχές τους κριτομικηναϊκούς χρόνους μέχρι την εποχή του Αλεξάνδρου, άρα του Αριστοτέλη, αλλά και αργότερα, και ως προς το γιατί η επικαιρότητά του. Η πόλη λοιπόν είναι το αντίστοιχο και ανάλογο του κράτους έθνους που ζούμε στην εποχή μας. Αυτό που διαφέρει όμως καθοριστικά είναι το επικοινωνιακό σύστημα. Το αναφέραμε πριν. Ο Αριστοτέλης θα διαπιστώσει με έκπληξη ότι με ένα μικρό μηχανάκι μπορεί να επικοινωνήσει σε όλα τα μέρη του κόσμου. Μπορεί να δει την εικόνα ή να στείλει εικόνες από τη μια μεριά του κόσμου στην άλλη. Μπορεί να μετακινηθεί από το ένα μέρος του κόσμου ο ίδιος με το αεροπλάνο, με το καράβι, με το αυτοκίνητο, με το τρένο. Αλλά μπορεί επίσης να μην μετακινηθεί, αλλά να μετακινούνται όλα αυτά τα οποία συγκροτούν την υπόστασή του. Το κεφάλαιό του, οι συνομιλίες που μπορεί να διεξαγάγει, η ανταλλαγή, η επικοινωνία, όλα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινή ζωή. Δεν χρειάζεται επομένως να σκεφτεί ότι θα πρέπει οι Έλληνες να μαζευτούν σε μια πλατεία ή οι Κινέζοι που είναι 1,5 δις και παραπάνω σε μια αντίστοιχη πλατεία για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Θα μας επισημάνει όμως ότι το επικοινωνιακό σύστημα είναι καθοριστικό. Θα διαπιστώσει όμως επίσης ότι και εδώ γίνεται
χρήση διαφορετική του νέου, του τεχνοδικτυακού επικοινωνιακού συστήματος από τους νεότερους στοχαστές και, και τους καθημερινούς ανθρώπους που διαχειρίζονται τα πράγματα, διότι το μεθερμινεύουν ως την δυνατότητα της επικοινωνίας ή της ανταλλαγής των προϊόντων, της ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά κανείς δεν σκέφτεται να το χρησιμοποιήσει κατά τον τρόπο της πνίκας. Είναι η ουσία του πράγματος. Γιατί συγκεντρώνονταν οι Αθηναίοι και όλοι όσοι είχαν δημοκρατία στην πνίκα, σε μια πλατεία ή σε έναν υπαίθριο χώρο, για να πιούν καφέ, για να συνομιλήσουν έτσι απλά? Όχι. Γιατί στο επίπεδο της φυσικής επικοινωνίας που ζούσαν εκείνη την εποχή, ήταν ο μόνος τρόπος για να διαμορφώσουν βούληση, που σημαίνει να διαβουλευτούν, να συνομιλήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις, να ανοίξουν θέματα ημερήσιας διάταξης και να πάρουν αποφάσεις, να εκφράσουν βούληση. Εάν λοιπόν ενημερώσει κάποιος τον Αριστοτέλη και του πει, ξέρεις, δεν χρειάζεται σήμερα οι Έλληνες να συγκεντρωθούν σε μια πλατεία, στην πνίκα. Δεν χρειάζεται να αναπτύξουν έναν τέτοιον διάλογο κατά τον τρόπο που λειτουργούσε στην Αθήνα ή όπου αλλού που υπήρχε δημοκρατία ή εκεί που υπήρχε ολιγαρχία αναλόγως, το σύστημα. Για να κυβερνηθεί μια πόλη, δηλαδή ένα κράτος, αρκεί να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία της επικοινωνίας. Δηλαδή να οικοδομήσουμε το πολιτικό, όπως σιγά σιγά οικοδομείται το οικονομικό σύστημα, στο επίπεδο της τεχνολογίας της επικοινωνίας. Και να αναπτυχθεί εκεί ο διάλογος και να αναπτυχθεί εκεί η διαδικασία λήψεως των αποφάσεων, δηλαδή δήλωσης βουλήσεως, διαμόρφωσης της πρώτα. Και όπως ξέρουμε, δεν χρειάζεται καν να κάνουμε αυτή την προβολή στο μέλλον, γιατί εκεί θα οικοδομηθεί το πολιτικό σύστημα, όταν θα έρθει η ώρα και οι αξίες και τα γεγονότα θα οδηγήσουν τους ανθρώπους να σκεφτούν διαφορετικά από ό,τι σήμερα. Θα αρκούσε να χρησιμοποιηθεί η απλή επιστημονική μέθοδος των δημοσκοπήσεων. Έχετε προσέξει με τι απέχθεια αντιμετωπίζονται οι δημοσκοπήσεις όταν τίθεται το ζήτημα της έκφρασης της γνώμης της κοινωνίας? Δεν μπορεί ο Αριστοτέλης να μην το αντιληφθεί αυτό, όταν ακούει τους πολιτικούς στην τηλεόραση να λένε «δεν κυβερνάμε με βάση τις δημοσκοπήσεις». Όταν την ίδια στιγμή όμως με λατρευτικό τρόπο παρακολουθούν τις δημοσκοπήσεις για να δουν ποιο είναι το ρεύμα της κοινωνίας και αναλόγως να το χειραγωγήσουν ή να το κατευθύνουν. Τι είναι αυτό που αποτρέπει στον άνθρωπο, εάν τον ρωτήσει κανείς, τι πρέπει να γίνει, πες μου 10 πράγματα τα οποία θα έκανες αν ήσουν εσύ κυβερνήτης? Και δεν θα πει μόνο 10, θα πει 20 και 30. Έχει άποψη για τα πράγματα. Αλλά όταν θα έρθει επίσης η στιγμή να του πει, δεν είναι καλύτερα αυτά που ξέρεις και αυτά που ξέρουν όλοι να τα βάλουμε όλα μαζί, να το συζητήσουμε και να αποφασίζουμε εμείς, αντί να διαδηλώνουμε για να πιέσουμε κάποιον άλλον που το έχουμε χωρίσει ολική αρμοδιότητα? Θα απαντήσει. Να είστε βέβαιοι ότι θα απαντήσει σύμφωνα με τους μεγάλους στοχαστές, ότι η κοινωνία είναι μια άμορφη μάζα, μια μάζα η οποία δεν έχει συνεκτικό ιστό, μια μάζα η οποία έχει ιδιοτέλειες και άρα δεν μπορεί να έχει την αναγκαία γνώση για να αποφασίζει για τα μεγάλα και ευγενή ζητήματα της λειτουργίας μιας κοινωνίας. Ξέρετε, η έκπληξη του Αριστοτέλη δεν είναι σχήμα λόγου, με την έννοια ότι είναι δικός μας και πρέπει να τον εξάρουμε για ό,τι έγραψε. Ο Αριστοτέλης, η
υπήρξε μεγάλος στοχαστής, γιατί διέκρινε ολόκληρες και αποτύπωσε με πολύ δυνατό ερμηνευτικό λόγο όλες τις λειτουργίες των πολιτιών, άρα και την ανθρώπινη φύση. Είχε όμως το μεγάλο προνόμιο να ζήσει στο τέλος αυτής της εποχής, που ξεκινάει από τους κρητομικηναϊκούς χρόνους και τελειώνει στην εποχή του. Αυτό του επέτρεψε να έχει μπροστά του ολόκληρο το πανόραμα αυτής της ιστορικής εξέλιξης. Και αυτό κάνει τη διαφορά με έναν σύγχρονο στοχαστή. Οι σύγχρονοι στοχαστές δεν είναι πιο κουτί από ό,τι ήταν ο Αριστοτέλης. Απλώς έχουν μπροστά τους μια πολύ μικρή περίοδο της ανθρωπότητας, της νεότερης ανθρωπότητας που των κοινωνιών εν ελευθερία, η οποία δεν τους επιτρέπει παρά μόνο να είναι περιγραφική. Είναι επιπεδογραφική σκέψη. Η σκέψη που καταγίνεται με την περιγραφή μιας ορισμένης εποχής και τίποτα άλλο. Τους λείπει η δυνατότητα να αποκωδικοποιήσουν και άρα να ανασυγκροτήσουν τον ελληνικό κόσμο που είναι ο ίδιος αναλογικά, δηλαδή ανθρωποκεντρικός με την εποχή μας, και η εποχή μας δεν τους επιτρέπει, δεν τους δίνει δηλαδή τα αναγκαία εργαλεία για να κατανοήσουν τα φαινόμενα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Μάρξ. Αν ξεχάσουμε τη θεοποίησή του λόγω της ιδεολογίας που κατέτεινε στο να ουσιαστικά να απελευθερώσει τις κοινωνίες που ήταν σε καθυστέρηση κατά τη μετάβαση από τη φεουδαρχία στη νεότερη, στην ανθρωποκεντρική εποχή, ο Μάρξ ερμήνευσε με πολύ δυνατό τρόπο τι, αυτή τη μετάβαση. Αλλά όταν παρατηρεί κανείς πώς ερμηνεύει την ιστορία, όταν παρατηρεί κανείς πώς ερμηνεύει τα γεγονότα τα οποία θέλει να έρθουν του σοσιαλισμού, θα διαπιστώσει ότι αποτελεί μια τραγωδία. Πώς μπορεί να έρθει αντιμέτωπος ο Αριστοτέλης με τον Μάρξ παραδείγματος χάρη, όταν θα του πει ο Μάρξ ότι για να καταργήσουμε το ηγεμονικό κράτος ή για να καταργήσουμε την εκμετάλλευση, καλύτερα θα πρέπει να καταργήσουμε την μία από τις δύο κοινωνικές τάξεις, την αστική τάξη, και με αυτόν τον τρόπο θα καταργήσουμε το κράτος, άρα την πολιτική. Τι μπορεί να του πει ο Αριστοτέλης? Θα του αντιτείνει ότι η δημοκρατία έκανε κάτι πολύ απλό. Δεν κατήργησε τις κοινωνικές τάξεις, αλλά απέδωσε και κατοχύρωσε την καθολική ελευθερία, την κοινωνική, την ατομική και την πολιτική της κοινωνίας των πολιτών. Θα του υπενθυμίσει ότι το πολιτικό σύστημα δεν είναι συμφιές με το κράτος, φύση συμφιές με το κράτος για να δώσω τον πλεονασμό, αλλά αυτή η ταύτιση του πολιτικού συστήματος με το κράτος, η ενσάρκωση δηλαδή του πολιτικού συστήματος από το κράτος και όχι από την κοινωνία, είναι φαινόμενο της πρώιμης εποχής, της βρεφικής φάσης της ανθρώπινης εξέλιξης. Θα του υπενθυμίσει ότι η δουλοκτητική κοινωνία των ελληνικών πόλεων έδωσε τη δημοκρατία. Αλλά
κατά τι θα τον ερωτήσει είναι κατώτερη επειδή ιστορικά προηγήθηκε της δυτικοευρωπαϊκής φεουδαρχίας, η οποία ήταν και πνευματικά και από κάθε άποψη πνιγυρή. Αυτό θέτει ένα μεγάλο ερώτημα, ξέρετε, το οποίο μας απασχολεί και μας καταδυναστεύει σήμερα. Ποιο είναι το ερώτημα αυτό? Ποια ήταν η θέση του ελληνικού κόσμου την περίοδο της ευρωπαϊκής αναγέννησης και πότε τελειώνει η αρχαιότητα? Η κυρίαρχη ιστοριογραφία, την οποία αναπαράγουν μυρικαστικά και οι καθημάς ιστοριοδίφες, λέει ότι το τέλος της αρχαιότητας σηματοδοτείται με τον τέλος της Δυτικής Ρώμης. Τι δηλώνει αυτό? Ότι η γέφυρα της αρχαιότητας με την νεότερη εποχή, την νεωτερικότητα όπως λένε, είναι ο Ευρωπαϊκός Μεσαίωνας, δηλαδή η παρέκκληση από τον ανθρωποκεντρισμό. Και όχι ο ελληνικός κόσμος, όπως συνεχίζει απαρέγκλητα με ομοτροπικό τρόπο στην περίοδο του Βυζαντίου και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. Γι' αυτό και θεωρείται το Βυζάντιο, δηλαδή ο ελληνικός κόσμος που παράγει την αναγέννηση, ότι είναι ξένος πολιτισμός. Μα βεβαίως ήταν ξένος πολιτισμός σε σχέση με την φεουδαρχία, που είναι η παρέκκληση, η μετακύληση δηλαδή του δυτικοευρωπαϊκού κόσμου στη δεσποτεία και μάλιστα στην πιο απεχθή απεικόνιση της δεσποτείας, που είναι η ιδιωτική δεσποτεία, το φέουδο. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να θέσουμε σήμερα. Το τέλος της αρχαιότητας για μας αλλά και για την αναγεννόμενη Ευρώπη είναι, σηματοδοτείται στον 19ο αιώνα, στη μετάβαση, στη μεγάλη κλίμακα στο κράτος έθνος. Γιατί έως τότε συνεχίζουν οι θεμέλιες κοινωνίες των πόλεων, οι αντίστοιχες ιδεολογίες και οι αξίες για τη ζωή των ανθρώπων. Η τεχνολογία λοιπόν αλλάζει, αλλά είναι και, μάλλον, το σύστημα επικοινωνίας από το φυσικό στο τεχνολογικό, αλλά είναι και η δυνατότητα να εξελιχθεί, που παρέχεται για να εξελιχθεί ο κόσμος της μεγάλης κλίμακας ανθρωποκεντρικά, δηλαδή με όρους ελευθερίας. Έως ότου συμβεί αυτό, δηλαδή στο δεύτερο μισό ουσιαστικά του 20ου αιώνα, ολόκληρη η περίοδος της αναγέννησης και του διαφωτισμού, άρα της μετάβασης από τη δεσποτεία ξανά, της επανόδου στον ανθρωποκεντρισμό του δυτικοευρωπαϊκού κόσμου, θα συμβεί με όχημα της πόλης. Ήταν η Γαλλική Επανάσταση. Δεν ήταν παρά η επανάσταση της εταιρικής οικονομίας και των πόλεων. Η περίφημη κομμούνα του Παρισιού τι ήταν? Ακριβώς αυτό. Κατηργήθησαν, αλλά με την παρερμήνευση ότι ήταν φεουδαλικά κατάλοιπα, μόλις στο τέλος του 19ου αιώνα, όπως και οι Ιταλικές πόλεις. Βλέπετε τεράστια σημασία έχει ένας διάλογος για το τι συγκροτεί τη θεμελιώδη κοινωνία και γιατί οι Έλληνες εξελίχθηκαν ανθρωποκεντρικά και παρέδωσαν έναν τέτοιο πολιτισμό και όχι κάποιος άλλος λαός. Διότι συγκροτήθηκαν με πρόσημο την θεμελιώδη κοινωνία της πόλης, που επέτρεπε την οριζόντια και κάθετη επικοινωνία, άρα την συνάντηση των ανθρώπων που συγκροτούσαν την κοινωνία. Αυτό ο Αριστοτέλης, όπως θα δούμε, το επισημαίνει με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Μιλάει για το μέγεθος της πόλεως. Τι σημαίνει η μικρή πόλη, τι σημαίνει η μεγάλη πόλη και τι σημαίνει αυτό το οποίο ζούσε
ο ελληνικός κόσμος την εποχή εκείνη, δηλαδή το έθνος κράτος. Το έθνος στην ελληνική, στην αρχαία ελληνική γραμματεία δεν είναι το έθνος το σημερινό. Το έθνος το σημερινό είναι το γένος. Εάν, λέει ο Αριστοτέλης, οι Έλληνες, τα έθνη των Ελλήνων και οι πόλεις των Ελλήνων ενωθούν, συνεργήσουν, θα κυριαρχήσουν επί των βαρβάρων. Αλλά κάνει τη διάκριση μεταξύ των εθνών των Ελλήνων, των πόλεων των Ελλήνων και του γένους των Ελλήνων. Το σημερινό έθνος είναι το γένος. Το έθνος είναι ο άλλος τρόπος συγκρότησης σε σχέση με την πόλη της κοινωνικής ολότητας, σε ένα επίπεδο που το επικοινωνιακό σύστημα δεν επιτρέπει την ανάπτυξη, την πολιτική ανάπτυξη με όρους ελευθερίας, άρα την ανάπτυξη πολιτιών. Παραδείγματος χάρη, έθνος, κράτος, με αυτή την έννοια, είναι το κράτος των Μακεδόνων. Τα κράτη στην πρώτη τους μορφή των υπηρωτών. Αλλά δεν είναι έθνος κράτος το κράτος των Αθηναίων. Είναι πόλης κράτος εκεί. Είναι από την άλλη μεριά τα κράτη των βαρβάρων. Εκεί ο Αριστοτέλης αναπτύσσει έναν πολύ δυνατό διάλογο που δεν έχει να κάνει με την διαφορετικότητα της γλώσσας, αλλά με το είδος της κοινωνίας. Εκεί, λέει, είναι όλοι αντικείμενο ιδιοκτησίας εκτός από έναν. Είναι η τυπική περιγραφή της δεσποτικής κοινωνίας και που την αποδίδει ακριβώς στο γεγονός ότι οι κοινωνίες των βαρβάρων δεν κατάφεραν να συγκροτηθούν με όρους πόλεων, δηλαδή θεμελιώδους κοινωνίας που με βάση το επικοινωνιακό σύστημα θα μπορούσαν να αναπτύξουν εσωτερικά την ελευθερία τους. Η έκπληξή του λοιπόν σήμερα θα ήταν ότι δεν υπάρχει βαρβαρικός κόσμος με την έννοια του δεσποτικού κόσμου στην εποχή μας. Και θα το διαπιστώσει κανείς αυτό, γιατί δεν υπάρχει, διότι η δυναμική της μεγάλης κλίμακας, δηλαδή των μεγάλων εδαφικά κρατών, με βάση τα οποία αναπτύσσεται το ανθρωποκεντρικά η κοινωνία, έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες, τις οποίες τις απέδειξε ακόμα και στις απαρχές της μετάβασης, να κυριαρχήσει επί του δεσποτικού κοσμοσυστήματος. Πράγμα που δεν το είχε ο ελληνικός κόσμος. Το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα μικρής κλίμακας μπορούσε να αναπτύξει αυτό που είναι το υπόβαθρο της κοινωνίας εν ελευθερία, δηλαδή την νομισματική οικονομία, το εμπόριο, τη μεταποίηση, στα βάθη, μέχρι τα βάθη της Ασίας ή μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή στο εσωτερικό του δεσποτικού κόσμου, να τον επηρεάσει καταλυτικά, διότι εισάγει την νομισματική οικονομία αντί της φυσικής ανταλλαγής, αλλά δεν μπορεί να την αλλάξει άρδιν. Γι' αυτό και αν παρακολουθήσουμε την εποχή μετά τον Αριστοτέλη, την οποία όπως και ο σημερινός στοχαστής, έτσι και ο Αριστοτέλης δεν μπορούσε να φανταστεί, γιατί δεν ζούσε. Τι είπαμε για τον Αριστοτέλη? Ότι ανέδειξε αυτό που έβλεπε μπροστά του, δηλαδή που είχε προηγηθεί. Αυτό που ήταν να έρθει και για το οποίο συνέβαλε, δηλαδή τη μετάβαση στην Οικουμένη και την επέκταση του ελληνικού κόσμου μέχρι τις εσχατιές της τότε γνωστής Ασίας, του κυρίου μέρους δηλαδή του δεσποτικού κόσμου, δεν το διανοήθηκε καν.
όλος ο διάλογος που αναπτύσσει είναι στη βάση της πόλεως. Όχι τυχαία. Ουσιαστικά δίνει εκτός από τον στοχαστικό μέρος και ένα μήνυμα στον Αλέξανδρο. Λέει μην καταργήσεις τις πόλεις, πράγμα που ήταν και ανέφικτο ούτως ή άλλως, διότι θα χαθεί αυτό που αποτελεί την ιδιοσυστασία του ελληνικού κόσμου, δηλαδή το ανθρωποκεντρικό του υπόβαθρο. Βεβαίως, αυτό που θα μας φέρει περισσότερο από κάθε τι άλλο αντιμέτωπους με τα σημερινά γεγονότα είναι το ζήτημα των πολιτιών. Η πολιτεία δεν είναι η πόλης και κατ' επέκταση το άστι. Βλέπετε ότι έχουν αδειάσει οι έννοιες αυτές από το περιεχόμενό τους, αφού καταργήθηκε αυτό το οποίο όριζαν προηγουμένως. Η πόλης είναι η θεμελιώδης κοινωνία, το αντίστοιχο είναι το κράτος, έθνος. Η πολιτεία είναι ό,τι συγκροτεί το σύστημα πάνω στο οποίο βασίζεται η οργάνωση και επιδιώκεται μέσω αυτού ο σκοπός της κοινωνίας. Το σύστημα το κοινωνικό, το σύστημα το οικονομικό, το σύστημα το πολιτικό. Άρα η πολιτεία δεν είναι μόνο το πολιτικό σύστημα. Είναι ολόκληρη η δομή, η φύση, η ιδιοσυστασία, όπως θέλετε πέστε το, της πόλης. Ο Αριστοτέλης λοιπόν μένει σε αυτό που γνωρίζει και βιώνει στην εποχή εκείνη, το οποίο το συναντά σήμερα. Τη συγκρότηση των κοινωνιών του συνόλου κόσμου, του ανθρωποκεντρικού κόσμου, σε κράτη. Είτε πόλεις, είτε τα κράτη-έθνη όπως λέγουν. Αυτό αποδίδει μια πρώτη φάση στην ανθρώπινη εξέλιξη. Αν λοιπόν θελήσουμε να συζητήσουμε σήμερα για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εποχή μας, πρέπει να ξεχωρίσουμε αυτό που γίνεται μέσα στα κράτη, όπως αυτό που ο Αριστοτέλης μελετούσε μέσα στις πόλεις, με αυτό που συμβαίνει σε διακρατικό επίπεδο. Παραδείγματος χάρη, η πολιτική μέσα στα κράτη προσεγγίζεται με όρους κανόνων, δηλαδή μέσα σε ένα αξιακό σύστημα που ορίζεται από κανόνες και που έχουν ως πρόσημο αυτό το οποίο θέλει ο κάθε άνθρωπος μέσα στην κοινωνία. Ποιος είναι ο σκοπός των ανθρωποκεντρικών κοινωνιών? Η ελευθερία. Η ελευθερία όμως δεν είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας του νου, είναι αποτέλεσμα εποχής, φάσης που διέρχεται ο κόσμος. Σήμερα, αν θέσω το ερώτημα σε όλους εσάς, τι είναι η ελευθερία, η απάντηση που θα μου δώσετε θα ορίζει την ατομική ελευθερία και ορισμένα κοινωνικοπολιτικά δικαιώματα, τα οποία διευρύνουν ή προστατεύουν την ατομική μας ελευθερία. Δεν θα μου πείτε ότι μας λείπει η πολιτική ελευθερία. Γιατί δεν αποτελεί μέρος του αξιακού μας συστήματος, άρα δεν την έχουμε ορίσει στο μυαλό μας ως έννοια, γιατί δεν αποτελεί ανάγκη. Η δυνατότητα που έχουμε, θα μας πει ο Αριστοτέλης, να μιλάμε στον ιδιωτικό μας βίο ή και σε μια πλατεία και να ασκούμε κριτική στην πολιτική, τι μας κάνει πολιτικά ελεύθερους? Για να γίνουμε πολιτικά ελεύθερους πρέπει να συγκροτήσουμε ένα σύστημα που θα το ορίζουμε εμείς. Με απλά λόγια θα αυτοκαθοριζόμαστε, όπως και στην ιδιωτική μας ζωή. Θα αποφασίζουμε εμείς και όχι άλλοι.
Αλλιώς δεν είμαστε πολιτικά ελεύθεροι. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δημιουργεί έκπληξη στο νεότερο στοχαστή όταν του το αντιτείνει κανείς. Γιατί δεν έχει μπορέσει, όχι απλώς ο κοινός λαός, ο καθημερινός άνθρωπος, αλλά ο στοχαστής ο ίδιος, ο μεγάλος, αυτός που θεωρείται καταξιωμένος τον κόσμο, δεν έχει καταφέρει να επεξεργαστεί αυτές τις έννοιες. Άρα και η επίλυση των προβλημάτων, μια έκπληξη που δεν μπορεί παρά να αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού για τον Αριστοτέλη, θα επιδιωχθεί μέσα στο παρόν σύστημα. Αν του μιλήσουμε για την κρίση, τον ενημερώσουμε για το τι συμβαίνει και θέσει το ερώτημα και πώς προσπαθείτε να επιλύσετε αυτό το μεγάλο πρόβλημα σήμερα της μετάλλαξης, της οβυδιακής μετάλλαξης της οικονομίας, της νομισματικής οικονομίας και αυτού που είναι φορέας, η λεγόμενη αστική τάξη, από μια κοινωνική τάξη η οποία παράγει και εμπορεύεται σε μια κοινωνική τάξη η οποία διαφοροποιεί την παραγωγική βάση από το χρηματοπιστωτικό και εμπορικό της μέρος και γεωγραφικά και όχι μόνο από άποψη ιδιοκτησίας, τότε θα διαπιστώσουμε ότι ο Αριστοτέλης θα έχει να αντιτείνει το ερώτημα και πώς θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Η απάντηση του Αριστοτέλη θα είναι να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα. Γιατί η παντοδυναμία των λεγόμενων αγορών δεν είναι πρωτογενής. Οφείλεται στο γεγονός ότι οι κοινωνίες παραμένουν σε θεσμικό περιβάλλον που δημιούργησε η μετάβαση από τη φεουδαρχία στη νεότερη εποχή, δηλαδή στο 18ο και στο 19ο αιώνα. Είναι εκτός πολιτιακής παιδιάς. Είναι ιδιώτης. Δεν μετέχει στο πολιτικό γίγνεσθε. Άρα θα πει, γιατί παραμένετε ακόμη στο πολιτικό σύστημα της προσολώνιας εποχής και δεν κάνετε ένα βήμα παραπέρα όπως μας το διδάσκει ο Σόλωνας? Τι έκανε ο Σόλωνας? Όταν το τότε χρηματοπιστωτικό σύστημα επέβαλε την εξάρτηση μέσω του δανεισμού και άλλων τεινών πρακτικών μιας ολόκληρης κοινωνίας, επέλεξε τη μετριοπαθή βεβαίως λύση της εισάχθειας. Γιατί άλλα προτάγματα της εποχής επέλεξαν τη ριζοσπαστική του εισάζην, του αναδασμού της ιδιοκτησίας. Αλλά για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο, γιατί ήταν όντως ισχυροί αυτοί που κατήχαν τον πλούτο, τον νομισματικό πλούτο, τι έκανε? Εισήγαγε την κοινωνία από ιδιώτη, ιδιώτης ο οποίος είχε δικαίωμα ψήφου, δηλαδή ήταν πολίτης. Ο Σόλωνας, να μην ξεχνάμε, εξελέγει με καθολική ψήφο. Εισήγαγε λοιπόν το αντιπροσωπευτικό σύστημα. Δηλαδή, μετέβαλε την κοινωνία των πολιτών σε δήμο, σε θεσμό της πολιτείας, αντί για ιδιώτη, και έδωσε σε αυτήν τις ιδιότητες του εντολέα. Άρα, ενσωμάτωσε την ατομικότητα και την οικονομία στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή τα εξάρτησε από την βούληση της ίδιας της κοινωνίας. Αν υπάρχει μια εκρηκτική δύναμη, η οποία είναι ακατάλητη ενώ λειτουργεί, είναι η θεσμημένη κοινωνία. Μόνον εάν είναι θεσμημένη η κοινωνία, θα μας πει ο Αριστοτέλης, μπορεί να καθορίζει αυτή ως σκοπό της πολιτικής το συμφέρον της κοινωνίας και όχι το συμφέρον ειδικότερων ομάδων ή αυτών που κατέχουν την πολιτική εξουσία, το πολιτικό σύστημα. Διαπιστώνουμε δηλαδή εδώ
ένα, αυτό που είπαμε στην αρχή, ένα τρομακτικό κενό γνωσιολογίας που βάζοντας τον Αριστοτέλη αντιμέτωπο, άρα την ελληνική πόλη ουσιαστικά αντιμέτωπη με τις σημερινές πραγματικότητες, δείχνει όχι μόνο το έλλειμμα γνωσιολογίας, αλλά δείχνει επίσης και τον περιορισμένο ορίζοντα μέσα στον οποίο κινούνται και σκέφτονται οι άνθρωποι, από τον κοινό άνθρωπο μέχρι τον μεγαλύτερο στοχαστή. Ο Αριστοτέλης θα μας πει λοιπόν ότι μέσα στην πόλη θα δώσουμε τη λύση. Εδώ φαίνονται και τα όρια του. Διότι ο ελληνικός κόσμος μετά τον Αριστοτέλη έρχεται να μας διδάξει ότι η λύση δεν ήταν η μοναδική αυτή που διέκρινε ο Αριστοτέλης ζώντας τις πραγματικότητες της πόλης. Είχε και άλλη λύση, η οποία έγινε μεταξύ των άλλων και το πρόβλημα της, του πολέμου. Το μεγάλο ερώτημα που θα το δούμε στη συνέχεια, τι προκαλεί τον πόλεμο. Είναι ένα ερώτημα που συνδέεται με τον κράτο-κεντρισμό, όχι με τα πολιτικά συστήματα. Υπάρχει διαβάθμιση, το αν ένα προκαλεί μεγαλύτερες πολεμικές αναμετρήσεις σε σχέση με κάποιο άλλο. Τον πόλεμο τον συγκροτεί, τον προκαλεί η συγκρότηση του συνολικού κόσμου με όρους κρατοκεντρικούς, δηλαδή ως άθροισμα κρατών. Ο ελληνικός κόσμος μετά τον Αριστοτέλη, από τον Αλέξανδρο και μετά, μας διδάσκει ότι έχουμε, εισερχόμαστε σε μία άλλη φάση, την φάση της οικουμένης, η οποία φάση είναι καθοριστική σε όλα τα επίπεδα. Το επίπεδο των διακρατικών σχέσεων, δεν καταργούνται οι πόλεις, αλλά και στο επίπεδο του τρόπου της επίλυσης όλων αυτών των ζητημάτων που υπερέβαιναν τις πόλεις και επομένως χρειαζόταν επιπλέον συνέργειες τις οποίες δεν μπορούσαν να αναπτύξουν οι πόλεις, διότι ήταν υπόλογες του κρατοκεντρισμού, δηλαδή του επιμέρου συμφέροντος των πόλεων και όχι του συνολικού συμφέροντος του κόσμου, του ανθρωποκεντρικού κόσμου μιας εποχής. Θα κάνουμε στάση εδώ για να δούμε ειδικότερα στη συνέχεια τι είναι αυτό το οποίο δημιουργεί την ανάγκη στον άνθρωπο να συγκροτήσει πόλεις, δηλαδή κοινωνίες, και ποια είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία μας διδάσκει ο Αριστοτέλης ότι αναπτύσσονται οι κοινωνίες με βάση βεβαίως το πρόταγμα της ελευθερίας. Σε λιγάκι. Μπαίνουμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας συνάντησης, που θα διαπραγματευτεί αυτό το μείζον γεγονός συνάντησης των ανθρώπων σε κοινωνία. Ο Αριστοτέλης έχει εντρυφήσει πολύ δυνατά σε αυτό το ζήτημα, γιατί το θεωρεί προϋπόθεση για την συζήτηση κάθε άλλης εκδήλωσης της ανθρώπινης ζωής μέσα στην πολιτεία. Γι' αυτό και το πρώτο βιβλίο του, «Στα πολιτικά», καταγίνεται ακριβώς με το γιατί η πόλης και ποια η φύση της πόλεως. Υπενθυμίζω, της θεμελιώδους κοινωνίας των ανθρώπων, που είναι η μικρή κλίμακα της πόλης για την εποχή, το αντίστοιχο του κράτους έθνους σήμερα. Όταν μιλάμε για πόλη, στο νου μας θα φέρνουμε το κράτος έθνος για τα σημερινά δεδομένα. Έτσι. Μας λέει λοιπόν ότι οδηγείται στο συλλογισμό του αυτόν με βάση ορισμένη μέθοδο. Επισκοπούσε κατά την υφηγημένη μέθοδον. Δεν πηγαίνει τυχαία δηλαδή, δεν σκέφτεται έτσι πρόχειρα για να φιλοσοφεί τα πράγματα, αλλά έχει οδηγηθεί σε αυτά με βάση μια
ενδρυθεί μελέτη του κοινωνικού γεγονότος, της φύσης, της κοινωνικής φύσης του ανθρώπου. Εξ αρχής τα πράγματα θυόμενα βλέψιεν, δηλαδή τα εξετάζω, αυτή είναι η μέθοδός του, από την αρχή της γένεσης μέχρι το τέλος, μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Όταν θα εξετάσει την πόλη, θα την εξετάσει από τις απαρχές της, την ώρα που γεννιέται το φαινόμενο της πόλης, μέχρι την εποχή του. Έτσι μόνο θα αντλήσει τα αναγκαία συμπεράσματα. Παρακαλώ. Όπως διευκρινίσαμε πριν, η πόλης έχει βεβαίως πολύ πιο μακρινή καταγωγή από ότι οι Έλληνες, αλλά οι Έλληνες μετέβαλαν την πόλη σε ανθρωποκεντρικό γεγονός, δηλαδή σε μια κοινωνία εν ελευθερία. Βεβαίως θα μιλήσει με εθνικούς όρους, με την έννοια ότι ο ελληνισμός ως έθνος κοσμοσύστημα βασίστηκε στη θεμέλια πολιτεία κοινωνία της πόλης. Αλλά αργότερα όμως θεωρεί ότι προσήλθαν σε αυτό και άλλες κοινωνίες. Παραδείγματος χάρη οι Καρχιδόνιοι. Και αυτοί είναι, ελληνίζουν, αλλά είναι όμως κοινωνία που βασίζεται στην έννοια της πόλεως. Άρα λοιπόν η πόλης είναι ένα αυτοτελές γεγονός που το συγκροτεί ο ελληνικός κόσμος ως ανθρωποκεντρική κοινωνία. Όταν μιλάμε για ανθρωποκεντρική κοινωνία εννοούμε την κοινωνία που συγκροτείται με όρους ελευθερίας και όχι δεσποτικούς, αλλά που επιτρέπει η ελληνικότητά τους και όσοι εντάσσονται σε αυτό να αναπτύσσουν μία επικοινωνία μεταξύ τους και επομένως και συνέργειες ο Σάκης χρειάζεται. Συνέργειες δεν είναι μόνο αυτές που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση ενός εχθρού όπως τα περσικά ή με την ανάπτυξη κοινής δράσης όπως τα τροϊκά, αλλά τέτοιες συνέργειες πολιτισμικές έχουμε και για άλλα γεγονότα, οι αμφικτιονίες, οι διάφοροι αγώνες, οι Ολυμπιακοί, τα Ίσθμια κλπ. Αλλά δεν πάβει όμως να είναι ο ελληνικός κόσμος η ταυτολογία, η ενσάρκωση αυτού που σήμερα αποτελεί το σύνολο του κόσμου του πλανήτη, δηλαδή του ανθρωποκεντρικού κοσμοσύστηματος της εποχής. Και αυτό των κοινωνιών ελευθερία. Αυτό έχει τόσο πολύ ταυτιστεί με τον ελληνισμό, δηλαδή το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα μικρής κλίμακας, κοινωνίες με ελευθερία που έχουν ως θεμέλια κοινωνία την πόλη, που θα μας πει ο Ισοκράτης, αλλά το βλέπουμε και στους άλλους στοχαστές, το βλέπουμε και στην πραγματικότητα. Όποιος θέλει να ενταχθεί, να συγκροτήσει κοινωνία ή ο ίδιος να συγκροτηθεί με όρους ελευθερίας, δεν αρκείται πια μόνο στο να συγκροτήσει την κοινωνία τόσο ελεύθερη, αλλά και να ελληνίζει. Το βλέπουμε αυτό στη σύγκρουση του χριστιανισμού με τον ελληνισμό, που ήταν μια εσωτερική σύγκρουση του ελληνικού κόσμου, όπου ο μη χριστιανός θεωρείται Έλληνας. Θεωρείται Έλληνας, γιατί ήταν ταυτισμένη και η θρησκεία με αυτό το γεγονός, όπως και αργότερα ο χριστιανός, η χριστιανική θρησκεία, η ελληνική της εκδοχή ταυτίστηκε με την ελληνικότητα. Έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό και την υπηρέτησε ως όχημα της ελληνικής οικουμένης για μεγάλο βάθος χρόνου. Η πραγματικότητα όμως αυτή δεν αναιρεί το γεγονός της σύγκρισης με την εποχή μας. Σήμερα ο ανθρωποκεντρικός κόσμος είναι πολυεθνικός, γιατί κάθε κράτος συγκροτεί ένα έθνος. Ο ανθρωποκεντρικός κόσμος της μικρής κλίμακας ήταν ελληνικός. Ακόμα και αν μετήχαν και άλλοι, ο πυρήνας του ήταν ελληνικός και παρέμεινε ηγετικός μέχρι το τέλος, μέχρι το 19ο αιώνα, ως
ανθρωποκεντρικός κόσμος βασισμένος στην έννοια της πόλεως. Είναι λοιπόν ο Αριστοτέλης ένας βαθύς γνώστης αυτού του διαχρονικού εξελικτικού γίγνεσθε της πόλης. Για να μπορέσει να ερμηνεύσει, δηλαδή μας λέει, τα φαινόμενα, πρέπει εξ αρχής τα πράγματα φιόμενα βλέψιεν, να τα δούμε σε όλη του τη διαδρομή, γιατί δεν είναι στατικά, εξελίσσονται. Και εδώ θα διακρίνει την έννοια της κοινωνίας από το σκοπό της. Η κοινωνία συγκροτεί και ένα δεσποτικό κράτος. Αλλά ο σκοπός αυτής της κοινωνίας δεν είναι το αγαθό της κοινωνίας, αλλά το συμφέρον του δεσπότη. Στην κοινωνία της πόλης, επειδή είναι κοινωνία εν ελευθερία, έχουμε ένα σκοπό που είναι το αγαθό της κοινωνίας, το συμφέρον δηλαδή. Γι' αυτό και την αποκαλεί πολιτική κοινωνία. Υπάρχουν βεβαίως οι αρχές, γιατί δεν είναι όλες οι κοινωνίες της πόλης ή δεν ήταν σε όλες τις εποχές δημοκρατικές, υπάρχουν οι αρχές, αυτοί που διοικούν, που ασκούν την εξουσία στην πόλη. Αλλά οι αρχές αυτές δεν είναι δεσποτικές. Δεν ανάγονται δηλαδή στο συμφέρον και στην ιδιοκτησία κάποιου πάνω στην κοινωνία, αλλά στην διαμεσολάβηση, στην αντιπροσώπευση ή στην διαχείριση των συμφερόντων της κοινωνίας. Δεν έχει δηλαδή πρωτογενή πηγή εξουσίας να επικαλεστεί ο κάτοχος των αρχών την πόλη, αναφέρεται στην πόλη. Γι' αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα το οποίο, αν θέλετε, το συναντάμε σε όλη την προβληματική του Αριστοτέλη που ανάγεται στην προσολόνια εποχή και τους τυράννους. Η πόλη είναι μια σύνθετη πραγματικότητα. Υπάρχουν εκείνοι, θα μας πει, που δίνονται διανία προωράν. Μπορούν να βλέπουν τα πράγματα, να τα γνωρίζουν και επομένως να είναι μπροστά από τα γεγονότα. Όπως επίσης και εκείνοι οι οποίοι τα σώματα ποιήν, που είναι κατάλληλοι για να πραγματοποιούν με τα χέρια τους, με τις δυνατότητές τους, κάποιες πραγματικότητες. Αυτό ο Αριστοτέλης δεν θα μας πει ποιος θα το κρίνει. Ο Αριστοτέλης θα μας πει ότι προκύπτει αυτό μέσα από τις ανθρώπινες λειτουργίες. Θα δούμε το διάλογο που αναπτύσσει στο ζήτημα της δουλείας, ο οποίος έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό παρερμηνευθεί βεβαίως, διότι δεν εξετάζεται υπό το πρίσμα των φαινομένων της εποχής, αλλά υπό το πρίσμα της δικής μας εποχής. Τι είπαμε ότι δεν θα συναντήσει ο Αριστοτέλης στην εποχή μας, αυτό το οποίο ζει ο ελληνικός κόσμος εκείνη την εποχή. Η συνύπαρξη με το δεσποτικό κοσμοσύστημα, με τους βαρβάρους, οι οποίοι, όπως είπαμε, είναι οι κοινωνίες οι δεσποτικά συγκροτημένες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό είναι χορηγοί της δουλείας. Η πόλης είναι η συγκρότηση από πολλά μέρη μιας κοινωνίας σύνθετης, της οποίας όμως η συνθετότης πρέπει να αποκωδικοποιηθεί για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τη φύση της. Θα μας πει ότι για να κατανοήσουμε την πόλη πρέπει να την ανασυνθέσουμε, να την δούμε στα επιμέρους. Το σύνθετον μέχρι τον ασυνθέτον ανάγκη διερήν. Να φτάσουμε δηλαδή μέχρι
το μόριον, το τελικό, το απλούστερο του μέρους που συνθέτει το όλον. Αλλά η πόλις είναι η τέλεια κοινωνία, η ολοκληρωμένη δηλαδή κοινωνία. Αυτό προκύπτει μέσα από την αναζήτηση του αγαθού που επιδιώκει μια πόλη, του σκοπού της πόλεως δηλαδή. Ποιος είναι ο πρωταρχικός σκοπός της πόλεως? Γιατί οι κοινωνίες συγκροτούν? Γιατί οι άνθρωποι συγκροτούν κοινωνίες με βάση την πόλη? Για την αυτάρκεια θα μας πει. Τι είναι η έννοια της αυτάρκειας στον Αριστοτέλη? Τι σημαίνει, όπως ορισμένοι στοχαστές σήμερα αντιλαμβάνονται, ότι η πόλη πρέπει να είναι μια περίκλειστη περιοχή με τείχη που να μην επικοινωνεί με τον άλλο κόσμο, να μην ανταλλάσσει προϊόντα, αγαθά ή να μην συναντιέται ο πολίτης της πόλεως αυτής με κάποια άλλη, με τον πολίτη άλλης πόλεως? Αντιθέτως, η έννοια της αυτάρκειας έχει να κάνει με την δυνατότητα της πόλεως να ικανοποιεί το σκοπό της κοινωνίας η οποία είναι ενταγμένη μέσα σε αυτήν, την πόλη. Άρα, ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Ο σκοπός επομένως της επιδίωξης της αυτάρκειας, η οποία είναι και τέλος και βέλτιστον, είναι το ζήν ένεκεν, αλλά το βάθος το εφ ζήν. Οι πόλεις, οι άνθρωποι συγκροτούνται σε κοινωνίες του ζήν ένεκεν, λόγω του ότι έχουν ανάγκη να ζήσουν, να επιβιώσουν και να αναπτύξουν όλες τις δεξιότητες, αλλά και τις ανάγκες τις οποίες έχουν στην ζωή τους. Αλλά στο τέλος είναι το εφ-ζήν. Και πώς θα επιτευχθεί αυτό το εφ-ζήν στην πόλη η οποία είναι φύση, ο τελικός προορισμός της, για τη συγκρότηση κάθε κοινωνίας? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πάμε, είναι το πρώτο το οποίο, από το οποίο ξεκινάει ο Αριστοτέλης, στην οικονομία. Η βάση, η θεμέλια βάση της πρωταρχική ανάγκη του ανθρώπου είναι να εξασφαλίσει τα υλικά αγαθά τα οποία του χρειάζονται για την καθημερινή του επιβίωση. Όταν αργότερα στη δημοκρατία θα αναπτυχθεί ο προβληματισμός για την ελευθερία, η πρώτη αρχή της ελευθερίας θα είναι η απελευθέρωση του ανθρώπου από την βιωτική ανάγκη, από την ανάγκη να μετέχει, να εργάζεται, να μετέχει στην παραγωγική διαδικασία προκειμένου να εξασφαλίσει τα προς το ζήν. Θα δούμε πώς αντιμετωπίστηκε αυτό μέσα στην κοινωνία εκεί που χρειάστηκε να δημιουργηθούν οι συμβάσεις μεταξύ των ανθρώπων. Αλλά η πρώτη αρχή είναι αυτή. Ωστόσο, μας λέει ότι ο άνθρωπος δεν έχει μόνο την ανάγκη της επιβίωσης. Γιατί και οι πρωτόγονες κοινωνίες εκεί που ζούσαν ο καθένας όπως τα υπόλοιπα ζώα εξασφάλιζαν την επιβίωσή τους. Εδώ λοιπόν μας εισάγει μια νέα παράμετρο η οποία διατυπώνεται με την φράση ότι ο άνθρωπος φύση πολιτικών ζώων. Πολιτικών ζώων δεν εννοεί ζώων που σκέφτεται την πολιτική, αλλά ζώων της πόλεως, δηλαδή κοινωνικό ζώο ουσιαστικά. Είναι το μόνο μεταξύ των ζώων που είναι πολιτικό. Βεβαίως, χωρίς αμφιβολία, είμαστε έμβια όντα. Απλώς όμως, όπως θα δούμε, υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά
του ανθρώπου από τα άλλα ζώα, όπως θα μας πει ο Αριστοτέλης. Ως κοινωνικό ζώο λοιπόν, ζώο που επιδιώκει όχι να ζει σε μικρές ομάδες, ένας άνδρας με μια γυναίκα, αλλά σε ένα ευρύτερο σύνολο που θα συνέχεται με το σκοπό της κοινωνίας που είναι η αυτάρκεια, η ικανοποίηση πολύ μεγαλύτερων αγαθών που έχουν να κάνουν με αυτή την ιδιότητα του ανθρώπου ως κοινωνικού ζώου. Αυτή λοιπόν η διάσταση του ανθρώπου τον χωρίζει, τον διαφοροποιεί από τον άπολη, τον άνθρωπο που δεν έχει ανάγκη να ζήσει μέσα σε μία κοινωνία, που δεν αισθάνεται δηλαδή ότι είναι ζώων πολιτικών. Και εδώ επικαλείται τον Όμηρο και λέει αυτός ο άνθρωπος είναι αφρύτορ, άνευ οικογένειας, αθέμιστος, χωρίς θεσμική βάση, χωρίς κανόνες, και ανέστιος, χωρίς αιστεία. Είδε δηλαδή η θεμέλια βάση αυτού που ο Αριστοτέλης θα ονομάσει πόλη, η θεμέλια κοινωνία, έχει τεθεί από τον Όμηρο, από τον ελληνικό κόσμο της εποχής με άλλα λόγια. Δεν είναι εφεύρημα του Ομήρου, όπως δεν είναι και εφεύρημα του Αριστοτέλη. Είναι διαπιστωτική πράξη γεγονότων που ζούσε ο ελληνικός κόσμος. Ο Αριστοτέλης και οι άλλοι στοχαστές δεν ήταν, όπως λένε ορισμένοι από τους σύγχρονους, όπως ο πολίτης μόδας στα ελληνικά, όσο ζούσε τουλάχιστον Δάλνακε, μας έλεγε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο με την πόλη και τα φαινόμενα της πόλης παρά μόνο με τους στοχαστές της εποχής, διότι έγιναν κάτι σαν ημίθεοι και υπερεύησαν την εποχή τους και στοχάστηκαν για γεγονότα που είναι σήμερα ενδιαφέροντα. Οι Έλληνες στοχαστές στοχάστηκαν αποκλειστικά και μόνο για τα φαινόμενα της πόλεως. Αν είναι αυτή επίκαιρη, σημαίνει ότι είναι επίκαιρη η πόλη. Αυτό θα θύμιζε ο Αριστοτέλης σε ένα σύγχρονο στοχαστή. Και θα μας πει λοιπόν ότι όποιος κατά τη διαστολή δεν εγγράφεται στην κατηγορία τους ανθρώπους του φύση κοινωνικού όντως, σημαίνει ότι δεν έχει αυτές τις τρεις προϋποθέσεις του κοινωνικού όντως, που είναι η οικογένεια, η θέσμιση των κοινωνικών σχέσεων, άρα είναι οπαδός της βίας, πολέμου επιθυμητής θα μας πει, και βεβαίως ανέστιος. Είναι δηλαδή Παύλος και ακοινώνητος ή ανώτερο όν. Σε μια άλλη αποστροφή του λόγου του θα πει ότι αυτός είναι ή Θεός ή ζώων. Η θηρίο. Υπάρχουν όμως και άλλα ζώα που συγκροτούν κοινωνίες, όπως η μέλισσα, οι μέλισσες. Αλλά εδώ ακριβώς επισέρχεται η θεμελιώδης διαφοροποίηση την οποία εισάγει ο Αριστοτέλης για να καταδείξει τη φύση του κοινωνικού ανθρώπου. Διότι οι κοινωνίες των ζώων είναι κοινωνίες αλόγων όντων. Δηλαδή, οι κοινωνίες τους συγκροτούνται δίκην αγέλης, όπως οι μέλισσες και όπως τα περισσότερα από τα άλλα ζώα. Τι είναι αυτό που διακρίνει τον άνθρωπο? Ο λόγος, θα πει. Λόγον μόνον άνθρωπος έχει των ζώων. Και ο λόγος δεν είναι η φωνή, αλλά το έλογον, αντί του αλόγου. Ο Αριστοτέλης θα διακρίνει τον λόγον από την φωνή. Τα ζώα, λέει, για να εκφράσουν συναισθήματα, όπως τον φόβο, όπως τον πόνο, όπως
την ευχαρίστηση από κάτι, θα βγάλουν κάποια κραυγή, φωνή, αλλά δεν έχουν λόγο. Ο λόγος επί του δηλούν εστί το συμφέρον και το βλαβερόν, ώστε και το δίκαιον και το άδικον, τούτο γάρ προς τα άλλα ζώα της ανθρώπης ίδιον, το μόνον αγαθού και κακού και δικαίου και αδίκου και των άλλων έστι συνέχει. Τι δηλώνει αυτό την απλή νεοελληνική? Ότι ο λόγος είναι εκείνος, το έλογον που κάνει τον άνθρωπο να αντιλαμβάνεται το συμφέρον, το βλαβερόν, να έχει αίσθηση του δικαίου και του αδίκου, ενώ δεν έχουν τα άλλα ζώα, ή του αγαθού και του κακού, του δικαίου και του αδίκου και των άλλων αισθήσεων που ανάγονται στην έτσι λογική. Συγγνώμη. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα πάνω στο οποίο συγκροτεί το συλλογισμό του για τις κοινωνίες, που όμως έχει να κάνει με την έννοια της συγγένειας. Δεν συγκροτούν, θα δούμε στη συνέχεια, κοινωνίες οποιοδήποτε τυχαίοι που συναντιόνται κάποια στιγμή. Η κόμη, παραδείγματος χάρη, είναι σύνθεση πολλών οικογενειών και η πόλης είναι σύνθεση πολλών κομών. Είναι πολλών, δηλαδή είναι ένα άθροισμα πραγματικοτήτων που έχουν κοινή πολιτισμική βάση. Η καταγωγική σχέση που συνθέτει την πολιτισμική οντότητα, αυτό που λέμε σήμερα έθνος, ταυτότητα της πόλεως, την εποχή, η καταγωγική σχέση για τον Αριστοτέλη δεν είναι αιματολογική. Έχει να κάνει με την κοινή πολιτισμική βάση στην οποία αναφέρονται. Γι' αυτό και κάποια στιγμή θα μας πει ότι οι πόλεις, παρόλο ότι έχουν μεγάλη εσωτερική διαφοροποίηση, αυτή η κοινή βάση που αποτυπώνεται και στο σύστημα της πολιτείας είναι εκείνη που διατηρεί τη συνοχή και την ύπαρξη των πόλεων. Εν αντιθέσει προς άλλες πόλεις που συγκροτήθηκαν με διαφορετικές πολιτικές, πολιτισμικές οντότητες, που δεν έχουν κοινή πολιτισμική βάση, διαιρέθηκαν και οι ίδιες καταστράφηκαν και συνέβησαν εμφύλιες συγκρούσεις στο εσωτερικό τους. Δίνει τεράστια σημασία στη συνοχή της πόλεως, το πολιτισμικό της υπόβαθρο δηλαδή, το οποίο ακριβώς επιτρέπει τη συνάντηση των ανθρώπων, να θεωρούν ότι είναι μέρος μιας κοινής πόλεως, ενός μιας κοινής στέγης, η οποία αναφέρεται και η οποία στοχεύει, έχει ως σκοπό της ένα συγκεκριμένο αγαθό, υπέρτερο αγαθό, ανεξαρτήτως των επιμέρους διαφοροποιήσεων. Τι συνάγεται λοιπόν από αυτό το συλλογισμό? Πρώτον, αυτό που είπαμε, ότι η πόλης είναι η υπέρτατη κοινωνία, άρα η θεμέλια κοινωνία που διασφαλίζει την αυτάρκεια και στο πλαίσιο αυτής της αυτάρκειας το ευζήν. Είναι υπεράνω τόσο των επιμέρους ομάδων, της οικογένειας, της κόμης κλπ, όσο όμως και του ατόμου. Ο Αριστοτέλης δεν αντιμετωπίζει το άτομο ως μια οντότητα που τοποθετείται απέναντι στην κοινωνία, όπως συμβαίνει στην εποχή μας. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Διότι ζει στην εποχή της δημοκρατίας ή της μικράς δημοκρατίας, όπως ήταν η ολιγαρχία της εποχής του, όπου το άτομο δεν είναι ο ιδιώτης που καλείται να αναπτύξει τις δραστηριότητές του και να θεωρηθεί ότι είναι επιτυχής κοινωνικά, ακόμη και αν ξύσει, ακόμα και αν σκάψει τις θεμέλιες βάσεις της συλλογικότητας. Εντάσσεται η ατομικότητα στη συλλογικότητα και καλείται
να λειτουργήσει μέσα σε αυτήν. Αυτό δεν θεωρεί ότι μειώνει την αξία, τη θέση της ατομικότητας, του ατόμου. Θεωρεί ότι το άτομο από ιδιώτης γίνεται εταίρος, δηλαδή συντελεστής της ίδιας της ύπαρξής του σε όλα τα επίπεδα των θεσμών. Εκεί δηλαδή που καλείται να συνάψει συμβάσεις, την πολιτική. Έχει σημασία, διότι εάν ο Αριστοτέλης συναντιόνταν παραδείγματος χάρη με τον Βεζαμέν Κονστάν του γαλλικού διαφωτισμού ή τον Τζον Ρόουλ σήμερα, θα του αντέτειναν ότι η ελευθερία των νεωτέρων, η ατομική ελευθερία, άρα η ατομικότητα έξω από το συλλογικό, είναι ανώτερη από την ελευθερία των αρχαίων, που είναι η πολιτική ελευθερία όπως νομίζουν, η συλλογική ελευθερία. Αλλά εδώ κάνουν δύο θεμελιώδη λάθη, θα τους πει ο Αριστοτέλης, επειδή δεν γνωρίζουν κάτι παραπάνω από αυτό που υπάρχει σήμερα, δηλαδή η πρώιμη εποχή, η εποχή της βρεφικότητας της ελευθερίας. Το πρώτο είναι ότι το συλλογικό δεν εκφράζεται από έναν φορέα εξουσίας που είναι διαφοροποιημένος από την κοινωνία. Σήμερα το συλλογικό ποιος το εκφράζει, το ελληνικό συλλογικό? Ο Πρωθυπουργός και όλος δευτερευόντως η Βουλή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ποιος? Πρόεδρος. Αυτοί εκφράζουν το συλλογικό. Αυτοί λένε τι είναι εθνικός συμφέρον, κοινωνικός συμφέρον. Ο Αριστοτέλης αντιλαμβάνεται ότι το συλλογικό το εκφράζει η κοινωνική συλλογικότητα. Είναι συγκροτημένη σε δήμο. Άρα γράφει τον εαυτό του, το συλλογισμό του, σε μία περίοδο η οποία έχει καταξιώσει στην ολότητά της την ατομικότητα και έχει εγγράψει στην ευθύνη της τη συλλογικότητα. Η συλλογική ευθύνη. Αυτό θα το δούμε καθοδόν όταν θα συζητήσουμε για τη δημοκρατία. Αλλά ο Αριστοτέλης εδώ θα υπενθύμιζε στους νεωτερικούς στοχαστές ότι το επιχείρημά τους ότι το ατομικό έχει εχθρό το συλλογικό περιέχει δύο θεμελιώδη σφάλματα. Το πρώτο είναι αυτό που επισημάναμε, ότι το συλλογικό δεν ταυτίζεται με την κοινωνική συλλογικότητα αλλά με το κράτος. Και το δεύτερο, ότι το συλλογικό, αν το δούμε ως πολιτική ελευθερία, δηλαδή ως χειραφέτηση, πολιτική χειραφέτηση με όρους αυτοκυβέρνησης του όλου, τότε σε αυτή την περίπτωση θα διαπιστώσουμε πως η νεωτερικότητα δεν αντιλαμβάνεται τον σωρευτικό χαρακτήρα της ελευθερίας. Ότι δηλαδή εάν κατακτήσει κάποιος την πολιτική ελευθερία, δεν θα καταργήσει την ατομική ελευθερία. Η ατομική ελευθερία είναι η προϋπόθεση για να αχθεί στη συνέχεια στην κοινωνική και πολιτική ελευθερία. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ο δουλοπάρικος την ημέρα που θα θελήσει να διακηρύξει την ελευθερία του δεν θα σκεφτεί την εξατομίκευσή του, να πάψει να είναι αντικείμενο ιδιοκτησίας κάποιου και θα σκεφτεί ότι πρέπει να αυτοκυβερνηθεί. Αντιθέτως, θα εκχωρήσει τη συνολική πολιτική αρμοδιότητα σε κάποιον, όπως έκαναν οι Γερμανοί στο Μεσοπόλεμο στο Χίτλερ, με αντίτιμο την κοινωνική υπόσχεση να διασφαλιστεί η ατομικότητα του ανθρώπου, του ατόμου και η συλλογικότητά του, το έθνος. Έθνος σοσιαλισμός. Με άλλες αποχρώσεις, ηπιότερες, το ίδιο έκαναν οι κοινωνίες, οι νεωτερικές, στη μετάβασή τους, όπως και σήμερα το ίδιο κάνουν. Ο διακονισμός γίνεται σε ποιον θα αναθέσω με τη δεσποτική μας συγκρότηση στη σχέση μας με το συλλογικό και όχι πώς
ώστε να χωρίσουμε ελευθερία δηλαδή δια της ψήφου και όχι πώς θα γίνουμε εμείς συντελεστές της πολιτικής διαδικασίας. Άρα κάτοχοι της πολιτικής ελευθερίας. Δεν νοείται λοιπόν να είμαστε πολιτικά ελεύθεροι χωρίς να είμαστε ατομικά ελεύθεροι. Όπως δεν νοείται και να γίνουμε πρώτα πολιτικά ελεύθεροι και μετά ατομικά ελεύθεροι. Αυτό έχει ένα σωρευτικό αποτέλεσμα. Δεν είναι αντιθετική η πολιτική ελευθερία με την ατομική ελευθερία, θα αντιτείνει ο Αριστοτέλης σε όλους αυτούς τους μεγάλους σύγχρονους στοχαστές που ιδεολογικοποιούν την νεωτερικότητα και δεν την εγγράφουν σε αυτό το πρώιμο στάδιο της ανθρώπινης εξέλιξης. Το όλον, θα μας πει, πρώτερον αναγκαίων είναι του μέρους. Δεν μπορεί να υπάρξει το μέρος με όρους αυτάρκειας και επιδίωξης του ευζήν, ούτε καν του ζήν. Θα περιέλθει στην κατάσταση την πρωτόγονη, χωρίς το όλον που είναι η πόλης. Η πόλης και φύση και πρώτερον η έκαστος δήλων. Είτε τα επιμέρους είτε ο καθένας είναι η πόλης, είναι υπέρτερη του ατόμου. Το συλλογικό του ατομικού δεν μπορεί να αποδομηθεί, δηλαδή το συλλογικό, ούτε να τοποθετηθεί το άτομο απέναντι στην κοινωνία. Ήγαρ μη αυτάρκης έκαστος χωριστής. Κατάληξή του. Δεν μπορεί να είναι κανένας αυτάρκης έξω από την πόλη. Δεν μπορεί μόνος του κανείς να εξασφαλίσει την αυτάρκεια του ευζήν. Ούτε στα χρειώδη, τα υλικά αγαθά, ούτε στα μείζωνα που είναι τα πνευματικά ή άλλα ενδιαφέροντα που μπορεί να αναπτύξει το έλογον του ανθρώπου. Το δεύτερο στοιχείο που ανάγεται ακριβώς, το υπενηχθήκαμε ήδη, αυτή την αυτάρκη ολότητα ή οντότητα της κοινωνίας της πόλης έχει να κάνει με το μέτρο του μεγέθους, με την κλίμακα. Όπως θα δούμε, ο Αριστοτέλης στοχάζεται και μέσα στην πόλη, τότε που ήταν μικρή και τότε που μεγάλωσε, αλλά στοχάζεται επίσης και ως προς τα όρια του μεγέθους, που θα επιτρέψει την επικοινωνιακή λειτουργία των ανθρώπων, την συνάντησή τους, για να μπορέσουν να αναπτύξουν την ελευθερία, τις δράσεις που ανάγονται στη θεμελίωση της ελευθερίας και συγχρόνως για να ελέγξουν την πολιτική. Άρα να αναπτύξουν και την κοινωνικο-οικονομική και πολιτική ελευθερία. Όταν λέει η πόλης είναι υπέρμετρα μεγάλη, άρα η κοινωνία, ποιος θα έχει τη στεντόρια φωνή να ακουστεί από τη μια μεριά της πόλης ως την άλλη ή σε μια σύναξη, σε μια εκκλησία του Δήμου. Στεντόρια φωνή. Δείχνει δηλαδή τα όρια του φυσικού επικοινωνιακού συστήματος, τα οποία σήμερα ακριβώς θα διαπίστωνε ο ίδιος ότι θα τα υπερεύαινε ή μπορεί να τα υπερβεί ο σύγχρονος άνθρωπος με το τεχνολογικό σύστημα της επικοινωνίας. Δίνει επίσης το παράδειγμα της Βαβυλώνας, η οποία μολονότι θεωρείται πόλης, είναι ένα εδαφικό κράτος, μας λέει. Και συνέβη μάλιστα να έχει κατακτηθεί από το ένα μέρος της και οι κάτοικοι να το έχουν πληροφορηθεί μέρες μετά. Η απουσία ενότητας. Αυτό το φαινόμενο, αυτό το προβληματισμό τον συναντάμε και αργότερα, ξέρετε. Όταν ο Αλέξανδρος θέλησε να χτίσει την Αλεξάνδρεια, ξεκίνησε με μια μεγάλη διαδρομή, σχεδιάζοντας, υποδεικνύοντας δηλαδή, να δημιουργηθεί μια τεράστια πόλη, η οποία θεωρήθηκε από τους αρχιτέκτονες, τους πολεοδόμους που τον συνόδευαν,
ότι ήταν ανέφικτη η δημιουργία της χωρίς να διακυβευθεί αυτό το οποίο ήταν το ζητούμενο, η συνοχή και η ελευθερία της πόλεως. Και του το εξήγησαν αυτό και ο Αλέξανδρος υποχώρησε και είπε «Χτίστε την στα μέτρα που επιβάλλει αυτό το επικοινωνιακό σύστημα». Ήταν μια γενική, ο Αριστοτέλης, γι' αυτό σας είπα, είναι πηγή και όχι μόνο στοχασμός. Μας δείχνει ακριβώς προβληματισμούς που περιείχαν το στοιχείο της συνείδησης αυτού που συνέβαινε και των ορίων του. Όταν τους Πέρσες στην τραγωδία τίθεται το ερώτημα ότι η μητέρα του βασιλιά της Περσίας, τι είναι αυτό, ποιος είναι ο ηγέτης, τι είναι αυτό που κάνει τους Έλληνες να πολεμάνε, αφού δεν έχουν ηγέτη να τους διατάξει, να τους μαστιγώσει οτιδήποτε. Και απαντάει, υπάρχει ένας βασιλιάς, κυβερνάει τα μυαλά και τις ψυχές των ανθρώπων, που είναι η ελευθερία. Αυτό που δεν είχε ο Πέρσης στρατιώτης. Γιατί πολεμούσε ως δούλος, ως δουλοπάρικος. Και όχι για κάποια ελευθερία. Όταν όμως μιλάμε για ο Αριστοτέλης, για τον έλογο άνθρωπο και για το ευζήν ως επιδίωξη μιας κοινωνίας, τίθενται και ορισμένα ερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την τάξη αυτής της κοινωνίας. Τι θα γίνει, πώς θα κατανεμηθούν τα αγαθά. Άρα για πρώτη φορά επισέρχεται αυτό το οποίο δεν υπάρχει στα άλογα ζώα, η ιδέα της δικαιοσύνης. Η ιδέα της δικαιοσύνης, το δίκαιον, είναι ο σκοπός της πόλεως. Διότι θα μας πει ο Αριστοτέλης ότι η ιδέα της δικαιοσύνης τίθεται ως προϋπόθεση επειδή το έλογον είναι ικανό να οδηγήσει και στα μεγάλα καλά, αλλά και στα μεγάλα δεινά. Ο άνθρωπος είναι ικανός και για τα βέλτιστα και για τα χείριστα. Αν αυτό το δούμε στη διατύπωσή του, και ενδιαφέρον, γι' αυτό θα σας το διαβάσω, αλλά θα το ερμηνεύσω κιόλας, όπως ακριβώς είναι καταχωρισμένο στα πολιτικά του. «Ως περγάρ και τελεωθέν βέλτιστον των ζώων άνθρωπος εστίν», είναι το βέλτιστο των ζώων, «ούτω και χωριστέν νόμου και δίκης χείριστον πάντων». Εάν δηλαδή τον άνθρωπο τον βγάλει κανείς από τον νόμο και την δίκη, την έννοια της δικαιοσύνης, είναι ο χείριστος όλων των ζώων. «Χαλεποτά τη γαρ αδικία έχουσα όπλα», είναι ικανός να πάρει και όπλα. «Ο δάνθρωπος όπλα έχουν φύεται φρονήσει και αρετή, εις επί ταναντία εστί χρήστε μάλιστα. Διό ανοσιότατον και αγριότατον άνευ αρετής και προς Αφροδίσια και Εδωδήν χείριστον». Σε όλα τα επίπεδα δηλαδή είναι ικανός ο άνθρωπος να διαπράξει τα χείριστα που δεν φτάνει το μυαλό του άλογου ζώου να διαπράξει, εάν βγει από το πλαίσιο της δικαιοσύνης και του νόμου, άρα του χώρου μέσα στον οποίο θα αναπτυχθεί η αρετή, καταρρευτήν ανθρώπινη λειτουργία. Η δε δικαιοσύνη πολιτικών, είναι δηλαδή ίδιον, η δικαιοσύνη ίδιον της κοινωνίας των πόλεων. Η γάρ δίκη πολιτικής κοινωνίας τάξης εστίν. Η δίκη, δηλαδή η άσκηση της δικαιοσύνης, με βάση τον νόμο,
είναι τάξης μιας ένομης, μιας έλογης πολιτικής, επομένως, κοινωνίας των πόλεων. Η δε δίκη του δικαίου κρίσης. Αυτό μας εισάγει σε μία άλλη διάσταση που έχει να κάνει με το είδος των πόλεων. Διότι, ναι μεν η ανάγκη και η φύση του ανθρώπου οδηγεί στο να συγκροτούμε κοινωνίες, ακόμα και αν πολιτισμικά έχουμε το στοιχείο της κοινής εστίας, δεν πάβουμε ως έλογα όντα να έχουμε μέσα μας το μέτρο του αλόγου ζώου, δηλαδή αυτού που είναι ικανό να υπερβεί τα μέγιστα, τα χείριστα κακά και να διαταράξει επομένως την κοινωνική συνοχή ή αυτό το οποίο συγκροτεί τον όρο της ελευθερίας, δηλαδή της κοινωνίας των πόλεων, δηλαδή την ελευθερία. Εδώ θα μας διακρίνει την πολιτεία από τη δεσποτεία. Η πολιτεία είναι γνώρισμα των κοινωνιών εν ελευθερία, των ανθρωποκεντρικών κοινωνιών. Ούτε αυτόν εστί δεσποτεία και πολιτική. Η μεν ελευθέρων και ίσων φύση, η δε δούλων εστί. Δηλαδή, στη μία περίπτωση είναι ελεύθεροι και ίσοι οι άνθρωποι, στην άλλη περίπτωση είναι κτήμα κάποιου και γι' αυτό γίνεται λόγος περί δεσποτείας. Η πολιτεία γεννιέται από τη στιγμή που οι κοινωνίες συγκροτούνται με όρους ελευθερίας και οι οποιασδήποτε αρχές, έστω και αν δεν είμαστε στη δημοκρατία, ανάγονται στο αγαθό το οποίο επιδιώκει η κοινωνία, δηλαδή το ευζήν. Πώς όμως θα επιτευχθεί αυτό το αγαθό? Ποια θα είναι η ιδέα της δικαιοσύνης που θα αποτελέσει την ένομη τάξη της πόλεως? Με άλλα λόγια, το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό σύστημα που θα εμπραγματώσει το σκοπό της πολιτικής, που θα είναι η ελευθερία στο χρόνο στον οποίο αναφερόμαστε. Διότι οι κανόνες, ο νόμος, η δικαιοσύνη, θέτουν πρώτον τους κανόνες, το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να συμπεριφέρεται ο άνθρωπος και να λειτουργεί. Και δεύτερο, αποφασίζει για την κατανομή των αγαθών. Των αγαθών στην ολότητά τους και όχι μόνο των υλικών αγαθών. Καταλήγει ο Αριστοτέλης ότι ναι μεν η δικαιοσύνη και η δίκη, ο νόμος και η εφαρμογή του είναι προϋπόθεση της πολιτείας και όλοι συμφωνούν σε αυτό, όμως δεν είναι εφικτό να συμφωνήσουν όλοι, αφού η κοινωνία είναι μια σύνθεση πολλών πραγμάτων και αντιλήψεων, άρα και διαφορετικών συμφερόντων, με το ποια θα είναι αυτή η ιδέα της δικαιοσύνης που θα αποκτήσει σάρκα και οστά. Γι' αυτό μας λέει και έχουμε διαφορετικές πολιτείες. Άρα η ιδέα της δικαιοσύνης δεν είναι μία στην πράξη, είναι συμφυής με την πολιτεία η οποία έρχεται να πραγματοποιήσει το σκοπό της κυρίαρχης ομάδας ή της αυτής η οποία αποτελεί τον σκοπό της πολιτείας κάποια στιγμή, της κοινωνίας. Επομένως, έχουμε μια ιδέα της δικαιοσύνης που έχει να κάνει με τους κανόνες, οι οποίοι κανόνες θέτουν το πλαίσιο της συμπεριφοράς των ανθρώπων, αλλά και μια ιδέα της δικαιοσύνης που έχει να κάνει με την κατανομή των αγαθών. Και γιατί θα μας πει τίθεται ζήτημα κατανομής των αγαθών? Διότι υπάρχει στενότης των αγαθών. Στενότης των αγαθών δεν συνδέεται πάντα με την υποπαραγωγή αγαθών.
αλλά και με την επιθυμία, το βαθμό της επιθυμίας για κάποιο αγαθό. Αν παραδείγματος χάρη έχουμε 5 μήλα και έχουμε 5 ανθρώπους και ο καθένας αρκείται σε ένα μήλο, τότε δεν τίθεται θέμα δικαιοσύνης. Ή αν είναι 4 ακόμα περισσότερο, θα περισσέψει ένα και θα το μοιράσουν ίσως ή θα το πάρει αυτός που θέλει περισσότερα μήλα ή θα το πετάξουν. Αλλά και στην πολιτική παραδείγματος χάρη. Εάν κανείς δεν ενδιαφέρεται να διεκδικήσει την πολιτική λειτουργία και είναι ένας ο οποίος την ασκεί, δεν υπάρχει στενότης του πολιτικού αγαθού της εξουσίας. Άρα αυτός ο συνδυασμός, η διαλεκτική μεταξύ της σπανιότητας των αγαθών και της υπέρμετρης ημί επιθυμίας για τα αγαθά είναι μια δύσκολη ισορροπία που μπορεί να επιτευχθεί, αλλά είναι και το διακύβευμα που εισάγει ακριβώς τις επιμέρους διαστάσεις πέραν της ιδέας της δικαιοσύνης, που είναι η ισότητα, η μη ισότητα, η αναλογική ισότητα, η αριθμητική ισότητα και ούτω καθεξής. Αυτά είναι ζητήματα που ανάγονται στο είδος της πολιτείας. Κάθε πολιτεία εισάγει τη δική της ιδέα της δικαιοσύνης. Ερχόμενος λοιπόν, για να κλείσουμε με αυτό, ο Αριστοτέλης, στη σύγχρονη εποχή, θα διαπίστωνε ότι υπάρχει μία και μοναδική ιδέα της δικαιοσύνης, διότι υπάρχει μόνο ένα οικονομικό και πολιτικό σύστημα στον κόσμο, στο σύνολο του πλανήτη, που είναι αυτό που συγκροτεί στο πολιτικό επίπεδο το κοινοβουλευτικό πολίτευμα και στο οικονομικό επίπεδο το ίδιο πράγμα, δηλαδή το ανήκειν του συστήματος στην ιδιοκτησία τρίτου τεινός σε σχέση με τους συντελεστές ή την κοινωνία. Κανείς δεν διανοείται σήμερα να αλλάξει και να πει θα φτιάξω ένα άλλο οικονομικό σύστημα που θα ανήκει στους συντελεστές του ή στο οποίο δεν θα μετέχουν οι πολίτες. Της πόλεως, όπως έγινε με την πρώτη περίοδο της δημοκρατίας. Κανείς. Το ίδιο οικονομικό σύστημα που υπάρχει σε όποια χώρα του δυτικού κόσμου, υπάρχει στην Κίνα, υπάρχει παντού. Το ίδιο πολιτικό σύστημα που υπάρχει σε όποια χώρα του δυτικού κόσμου, υπάρχει και στην Κίνα και όπου αλλού. Οι διαφοροποιήσεις έχουν να κάνουν με το βαθμό της απόκλησης από το πρότυπο. Είναι το ίδιο πολιτικό σύστημα και η απόκλησή του που είναι το αυταρχικό καθεστώς. Αλλά τι είναι αυτό, θα μας πει ο Αριστοτέλης, που ορίζει τη σχέση, το είδος του πολιτικού συστήματος? Η σχέση που καθιδρύεται μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής. Άρα η ύπαρξη ή η μη ύπαρξη πολιτικής ελευθερίας. Σε οποιοδήποτε πολιτιακό σύστημα σήμερα, ολόκληρο το σύστημα, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό, ανήκει σε κάποιον ιδιοκτήτη. Ανεξαρτήτως του αν, όπως στην πολιτική, αυτός ο ιδιοκτήτης νομιμοποιείται ως προς το φορέα, εννοώ, από την κοινωνία. Η κοινωνία είναι ιδιώτης. Αυτό το σύστημα είναι εκείνο που θα δημιουργούσε τη μεγαλύτερη έκπληξη στον Αριστοτέλη. Διότι θα διαπίστωνε ότι απουσιάζει η αντιπροσώπευση, απουσιάζει η δημοκρατία, απουσιάζουν όλες οι ενδιάμεσες μορφές πολιτείας ή οικονομικού συστήματος και θα διαπίστωνε επίσης ότι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι δίδεται ως ορισμός αυτού του προαντιπροσωπευτικού και προδημοκρατικού πολιτικού συστήματος, ο οποίος δεν προσυδειάζει σε αυτό, της δημοκρατίας. Και συγχαίεται μάλιστα η αντιπροσώπευση με τη δημοκρατία. Εδώ υπάρχει ένα πλούσιο έδαφος προβληματισμού που καταδεικνύει ότι αυτό που σερβίρεται κυριολεκτικά σήμερα από τη διανόηση ως επιστημονικό δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα ιδεολόγημα που κατατείνει στο να νομιμοποιήσει
ένα μη δημοκρατικό ή μη αντιπροσωπευτικό σύστημα ως έχουν τα χαρακτηριστικά και των δύο αυτών. Και προσέθετα και θα ομολογούσε την άγνοια, τη γνωσιολογική άγνοια της εποχής μας για τα φαινόμενα. Τι είναι και τι δεν είναι όλα αυτά τα φαινόμενα. Επομένως, εάν βάλουμε τον Αριστοτέλη αντιμέτωπο με τα ζητήματα αυτά, δεν θα εκπλαγεί απλώς. Θα απορρίσει πώς γίνεται και εξακολουθεί να αξιολογείται ως μείζον στοχαστής, αλλά που κανείς δεν ακολουθεί τη γνωσιολογία του. Τη γνωσιολογία της πόλης, που διδάσκει η πόλης. Όχι γιατί είναι προνεωτερική όπως θα μας έλεγαν οι νεότεροι στοχαστές, αλλά γιατί δεν την φτάνει ο νους, τα αναλυτικά εργαλεία που διαθέτουν και γιατί δεν την θέλουν. Γιατί αν έναν από αυτούς τους μεγάλους στοχαστές τους βάλουμε μπροστά και τους πούμε «Το είναι η δημοκρατία», η απάντησή τους θα είναι «Ναι, αλλά δεν είναι εφικτή σήμερα». Και αν τους δείξουμε ότι είναι εφικτή, αλλά δεν είναι, δεν αποτελεί αίτημα της εποχής μας, γιατί ζούμε σε μια μη προσυδειάζουσα προς τη δημοκρατία εποχή, γιατί η δημοκρατία όπως και κάθε πολιτεία έχει το χρόνο της, θα απαντήσει τότε ότι δεν την θέλουμε όντως. Δεν θα ομολογήσει ποτέ ότι είναι ολιγαρχικός. Γιατί επειδή εισήλθε η έννοια της δημοκρατίας από την πόλη, την εποχή μας, και έχουμε εθιστεί στο μεγαλείο της έννοιας, ότι συνάδει με την ολοκλήρωση, την ανθρωποκεντρική ολοκλήρωση του ανθρώπου, κανείς δεν θέλει να ομολογήσει ότι ζούμε όντως σε μια εποχή προ-ολιγαρχική, θα έλεγα, δηλαδή εκλόγινης μοναρχίας. Την επόμενη συνάντησή μας θα δούμε πώς προσεγγίζει ο Αριστοτέλης και πώς αξιολογεί τα οικονομικά συστήματα, την νομισματική οικονομία, και πέρα που θα διαλογιστούμε πάνω σε αυτό που δημιουργεί τους όρους της διαφοροποίησης των πολιτιών και τη διάρκεια του χρόνου, στο βάθος του χρόνου, την ανάδειξη πολιτιών που θα συνάδουν με τον άλλο σκοπό τον οποίο θα έχουν να υπηρετήσουν, που δεν θα είναι απλώς η ατομική ελευθερία, αλλά σταδιακά η γέφυρα της μετάβασης αυτής και στο βάθος του χρόνου η δημοκρατία. Άρα ένα αξιακό σύστημα το οποίο θα ολοκληρώνει ακριβώς αυτή τη συνάντηση του Σταγυρίτη με την εποχή μας. Παρακαλώ. Είναι ζητήματα τα οποία θα τα αντιμετωπίσουμε. Αλλά σπέβδω να πω από τώρα ότι ο Αριστοτέλης, όπως και οποιοδήποτε που θα είχε να προσεγγίσει τα ζητήματα της πολιτικής, θα διέκρινε αυτό που συμβαίνει μέσα σε μια πόλη, στο εσωτερικό της κοινωνίας, με αυτό που συμβαίνει στις διακρατικές σχέσεις. Η δημοκρατία, όπως και κάθε άλλο πολιτιακό σύστημα, σύστημα αξιών και κανόνων, εφαρμόζεται και αντιμετωπίζεται, προσεγγίζεται μέσα στην πόλη, μέσα στην συντεταγμένη πολιτικά κοινωνία. Στις διακρατικές σχέσεις η πολιτική προσεγγίζεται με όρους δύναμης. Θα μας το πει ο Αριστοτέλης αυτό, ότι ο ισχυρός λειτουργεί ως δεσπότης και ας είναι δημοκράτης στο εσωτερικό. Διότι αυτό έρχεται να το υπερβεί η εποχή που ο Αριστοτέλης δεν έζησε και δεν προείδε, δηλαδή η περίοδος της Οικουμένης. Όλα αυτά περιέχονται στο αξιολογικό μέρος του στοχασμού του Αριστοτέλη,
ο οποίος όμως καταλήγει πού? Ότι αυτό που σήμερα εγώ αποκαλώ πολιτεία, η ιδεώδης πολιτεία, η ορθή πολιτεία όπως θα την πει, οι προγενέστερες γενιές την αποκαλούσαν δημοκρατία. Δηλαδή ο Αριστοτέλης δεν είναι ολιγαρχικός όπως λένε πολλοί, όπως θα ήταν η περίπτωση του Πλάτωνα, μια ιδιόμορφη περίπτωση. Ο Αριστοτέλης είναι δημοκράτης μιας μορφής, της πρώιμης μορφής της δημοκρατίας, της κλεισθένειας ουσιαστικά. Διακρίνει δηλαδή, και θα το δούμε αυτό στην κριτική που ασκεί στη δημοκρατία, τα στοιχεία της υπερβολής σε τομείς οι οποίοι έχουν να κάνουν με τις εφαρμογές της δημοκρατίας στην περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια, έτσι δεν θα το αμελήσουμε. Να συγκρατούμε όμως κάτι, ότι αυτό που μας ενδιαφέρει όταν θα μιλήσουμε για δημοκρατία ή για ό,τι, δεν είναι η εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις, αλλά η άντληση των αρχών της δημοκρατίας για να δούμε τι είναι δημοκρατία και πώς θα μπορούσε, εάν θα μπορούσε και πότε να εφαρμοστεί στις μέρες μας. Αυτός ο διάλογος πρέπει να γίνει. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να επανέλθουμε στη μικρή κλίμακα της πόλης για να εφαρμόσουμε τη δημοκρατία, αλλά να αντλήσουμε από εκεί τις αρχές, να δούμε τις αδυναμίες, να δούμε ποια είναι τα στοιχεία που περβαίνουν, αν θέλετε, τη λογική μας μέσα σε αυτό το σύστημα, αλλά να ξεκαθαρίσουμε κυρίως τις έννοιες. Γιατί οι αρχές της δημοκρατίας μας ενδιαφέρουν, που είναι ο σκοπός, η καθολική ελευθερία και η πολιτεία που πραγματοποιεί αυτό το σκοπό. Και όχι η Αθηναϊκή Δημοκρατία. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία θα είναι το παράδειγμα, γιατί είναι το μοναδικό παράδειγμα που έχουμε κυρίως μέσα από τις πηγές. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή σας νύχτα.